Για να μην ξεχνιόμαστε, παραμένω ο αρχιερέας των Ιλουμινάτη των πεφωτισμένων των σπορ. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης και μόλις ξεκινάει ο απλός παρατηρητής. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εδώ Ιλουμινάτη, εδώ Ιλουμινάτη. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Ας πούμε, Σωτήρη Δασκαλάκη, φίλε, συνεργάτη και σημειοδιπόρε σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε παρέα εδώ και κάποια χρόνια μέσω του Λίμπερο 107,4. Ας πούμε, φίλε μου Σωτήρη, και όλοι εσείς οι χιλιάδες που μας ακούτε, ας πούμε όλοι μαζί ότι δεν γίνανε έτσι τα πράγματα, αλλά κάπως έτσι γίνανε. Τι εννοώ με αυτό? Πριν, ξέρω εγώ, 2.800 χρόνια, 700 κάπου εκεί μέσα, λένε ότι, γιατί εγώ έχω μάθει ότι έγινε κάτι διαφορετικό, ο διάδοχος, ο δεύτερος διάδοχος, ο πρώτος ήταν ο αδερφός, ο δεύτερος διάδοχος του θρόνου, των Μεγάρων, ο Βίζας, πήγε λέει στο μαντίο των Δελφών και ζήτησε χρησμό πού να πάει αυτός και η ομάδα του και οι περισσευούμενοι εκεί στα Μέγαρα για να απικήσουν και να κάνουν μια απικία με Μητρόπολη πάντα. Κυρίες και κύριοι, τα Μέγαρα. Άλλοι λένε άλλα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Τι ακριβώς ήτανε το χρήσμα της πυθίας. Δεν τον είπε το Βίζαντα να πάει να βρει τη χώρη των τυφλών. Του έδωσε 2 χρησμούς. Του είχε δώσει και μία εναλλακτική λύση. Του λέει, με τι θα πας, με το πλοίο ή με το πόδι, αλογάτος. Λέει αλογάτος, λέει και ποδαράτος. Ωραία. Έχω τα εργαλεία φορτωμένα στο πλοίο. Όταν θα φτάσουμε εμείς, γιατί θα την ψάξουμε κιόλα στον δρόμο. Καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ τι λέω. Μήπως βρούμε για κάτι, αλλά θα βαδίσουμε πάνω στα χνάρια και στις γραμμές, στις δράγες που μας δίνει ο χρησμός. Το ένα το θέμα παίζεται κάπου εκεί στον Εύξηνο Πόντο, στον Ελίσποδο, και το άλλο του λέει η πυθία είναι ένα άλλο μέρος, εξίσου καλό, εξίσου βολικό, έφρακτο κλίμα, με παιδιάδες, με προστατευόμενα όρη γύρω γύρω, με αξιούς να κατεβαίνουν ποτάμια να ποτίζεται, να πούμε, με μικρά, με παραπόταμους. Ωραίο κλίμα στερήσιο. Μπορείς να πας και εκεί. Το ένα είπαμε, το ξέρουμε όλοι, εκεί. Εκεί που έγινε η Κωνσταντινούπολη, εκεί που πήγε τελικά. Γιατί όμως πήγε εκεί? Τι τον είπε η πυθία? Πριν φτάσεις, του λέει, εκεί, θα περάσεις τον Όλυμπο, τον Όλυμπο. Τον ξέρεις τον Όλυμπο? Άρα, λέω, Βίζαντας το. Τον Όλυμπο δεν ξέρω. Είναι δυνατόν να μην ξέρει? Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην ξέρει τον Όλυμπο? Και μου λες εμένα, μα ξέρω τον Όλυμπο, είπε ο Βίζας. Περνώντας τον Όλυμπο, πάντα από παραλία, σε καμιά 50-70 χιλιόμετρα αναλόγως τι δρόμους θα βρεις μπροστά σου, θα φτάσεις στην πόλη του ύπνου. Εξαιρετικό μέρος. Εκεί μπορείς να απικήσεις, να προοδεύσεις και εσύ και οι άλλοι. Θα κάνεις και εμπόριο με τα Μέγαρα. Θα ανταλλάσσετε τεχνολογία, τεχνογνωσία, πλούτη, τους στέλνεις στάρια, τους στέλνεις ξυλία, σε στέλνουν αγκία, θα σε στέλνουν κρασιά, θα σε στέλνουν φάρμακα, βρεις την άκρη. Πώς λέει να τη γνωρίσω αυτή την πόλη?
του είπε, να την καταλάβεις, του λέει η πυθία. Και την κόβει ο Βίζαντας, κυρίες και κύριοι, αλογάτος και ποδαράτος. Περνάει την Αττική, περνάει τις Λιβαδιές και τις Θήβες, περνάει τη Λαμία, περνάει το Βόλο, περνάει τη Λάρισα, τα Τέμπη και φτάνει στον Όλυμπο. Όπ, τους λέει, παιδιά, Όλυμπος, εδώ δεν χανόμαστε, είμαστε μια χαρά. Στα 50 χιλιόμετρα είναι εκεί που μας είπε η πυθία. Έγινε, έγινε. Πάμε. Την κόβουνε στα ίσια. Περνάει η Κατερίνη. Βλέπουν μια κίτρινη σημαία εκεί πέρα έξω από ένα σπίτι. Στένα απεσταλμένο. Λέει αυτός, γιατί είχε εκεί την κίτρινη σημαία. Λέει, είναι ένας αεξής εδώ πέρα. Ο μόνος στην Κατερίνη και τον έχουμε για... Εντάξει τώρα. Έχουμε και έναν αεξή. Το όνομά του Κώστα. Κώστα, α, Κώστας. Κώστας, κύριος Κώστας, εκεί είναι στην Κατερίνη. Δεν μπορείτε να μου το φωνάξετε εδώ πέρα, λέει, να τον πω δυο κουβέντες, να το ρωτήσω γιατί είναι αυτά και τα λοιπά. Τον έκανε εντύπωση το Βίζαντα. Λέει, δεν μπορεί, λέει, έχει ορκιστεί αφωνία. Δηλαδή, επειδή λέει, τώρα τελευταία λέει ένας άλλος εδώ, κάτι, αυτοί έχουν κάτι μανούρες εκεί, παίζουν με τα άρματα, αρματοδρομίες και ένα, κάτι αρματοδρόμιο κερδίσανε την ομάδα του τώρα τελευταία, τους πήρα 3 κύπελα, τους πήρα 2 πρωταθλήματα, τους έχουν και έχει ορκιστεί 10 χρόνια να μην μιλάει. Α, εντάξει, λέει, άσο να μην μιλάει, την κόβει στα ίσια ο Βίζαντας, φίλε μου, και φτάνει στον αξιό και λίγο παρακάτω βλέπει μια τοποθεσία εκπληκτική. Και διαρωτά το Βίζας, είναι αυτή η πόλη του ύπνου όπως μας είπε η πυθία? Ήδη αφού πέρασε τον αξιό και φτάνει στις παρυφές των συνόρων της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτή ήταν η πόλη που είδε ο Βίζαντας, άκουσε ένα τραγούδι που ηχούσε λες και το λέγαν όλα μαζί τα σπίτια. Προσπαθούμε, λέμε, Χατζησαΐα η παραδυριακή. Δεν προχώρησε του Καρέλη, σκασίλα μας. Χατζησαΐα θέλετε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ στην πόλη του ύπνου, γιατί όλες οι ομάδες θέλουν τον Χατζησαΐα, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν κάνει? Γιατί όλες οι ομάδες θέλουν τον Κουλούρη, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν κάνει? Γιατί όλες οι ομάδες ενδιαφέρονται για τα παιδιά του Γκαρσία, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν κάνουν? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Περιμένουν, λέει, τον Καντουρί στο Βέλγιο, ενώ το κλάμα του Λουτσέσκου, κυρίες και κύριοι, αντυχεί από άκρον εις άκρον σε αυτή την πόλη. Φεύγει ο Ελ Καντουρί, κλάμα ο Λουτσέσκου. Μπήκε μέσα, α, ούτε κουνήθηκε άνθρωπος ο Βίζας, ούτε να το ρωτήσει, ούτε να κάνει. Βλέπει την τοποθεσία ο Βίζαντας, φωνάζει δυο τσακάλια του, τον Καγκάτσι και τον Κυριάκο, Κυριάκο ας πούμε, τα δεξί του χέρια. Τώρα θα πεις άλλους είχε αυτός, εγώ για να σας δώσω να καταλάβετε, ρε παιδί μου. Τον Κούλι Κούλι και τον Καγκάτσι Καγκάτσι. Θα έχει κάποιους, δεν θα τις έκανε όλες τις δουλειές μόνος στο Βίζας, τις κατά βασιλιάς θα ήταν. Τον ένα του λέει, ας πούμε το... Κυριάκο, Κυριάκο, εσύ θα την κόψεις από την αριστερή μεριά πάνω. Όπως ερχόμαστε από Κατερίνα από αριστερά, ανεβείς εκεί πέρα σε εκείνα τα δάση που είναι πάνω από την πόλη. Εκεί, πώς το λένε αυτό, ρωτά έναν, ήταν ένας πληροφοριοδότης εκεί, τον είχα δώσει κάτι χαρτζηλίκια. Ένα λαμόγιο! Του λέει, εκείνο το λέμε σεξου. Και γιατί το έχετε με τουρκικό όνομα? Όχι, λέει, τώρα λέει, το λένε και πολύ κέντρινο λόγο, αλλά
Έτσι το λέγανε κάτι Τούρκοι που ήταν εδώ πέρα, όχι πολλά, καμιά πεντακοσαριά χρόνια. Φύγαν τώρα, δεν είναι εδώ. Α, ωραία. Εσύ του λέει, του Κυριάκου, Κυριάκου, θα πας εκεί να δεις τι γίνεται, τι δάση είναι αυτά, αν έχουν νερά μέσα, αν έχουν κυνήγια, αν έχουν κάνει το ξύλο τους για καράβια, για αυτά και τα λοιπά. Και εσένα, καγκάτσι, καγκάτσι, θα σε στείλω στην παραλία. Εκεί βλέπω και κάτι ομπρέλες έχει. Να πας και εκεί να δεις τα καραβάκια, μα έχει λιμάνια, μα έχει αυτά, μα ξέρω ότι... Και θα έρθεις, το βράδυ θα έρθείτε και οι δύο, να μου πείτε τι είδατε. Πραγματικά βουτάνε ένα άλογο ο καθένας, δύο αλόγατα ο καθένας. Ένα υπέβαν και ένα είχαν πίσω για την επιστροφή να πάνε να έρθουν γρήγορα. Την κάνει ο ένας για τα βουνά και ο άλλος για τις θάλασσες. Μόλις άρχισε να σουρουπώνει, ακούστηκε από μέσα ένα νανουριτό. Καλά λέει, αυτοί λέει όλη μέρα, λέει νανουρίζονται, τι κάνουν εδώ. Ακούστηκε ένα μυστήριο νανουριτό που τέτοιο δεν είχε ματακούσει. Ο Βίζας φωνάζει δίπλα κάτι ιερείς, κάτι μάγους, κάτι ξέρω εγώ, κάτι αυτοί. Λέει, ρε παιδιά, τι νανουριτό είναι αυτό? Καινούριο νανουριτό, πρώτη φορά τα ακούω. Δώσ' μου χρησιμό, τι είναι? Εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια μες στην Αθήνα στελνάμε βαγόνια με παοξίδες τρελοκομεία. Είναι το σποτάκι που έχετε δει όλοι στο ίντερνετ. Τον μπαμπά που να νουρίζει τον μωρό του και μπάρα από πίσω μετά έχει βρίξει. Η δύναμή σου, είμαστε εμείς οι χιλιάδες οπαδοί σου. Η τούμπα πάλι θα είναι καζάνι. Γράμμα το Σύνταγμα και το Πασαλήμα. Εδώ και τόσες λέει κάτι και αρχίζει και τους λέει ο ιερέας που είχαν μέσα ο μάτις, του λέει, άκου να δεις, του λέει. Αυτοί εδώ έχουν τον μέζεόν του στο χαβά. Αυτοί κοιμούνται όλοι. Το ένα τους το πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ και το άλλο είναι πώς θα κοιμηθούμε πιο γλυκά. Οι άνθρωποι είναι επηρεασμένοι από κάτι. Από τι είναι επηρεασμένοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως τέτοια πόλη δεν έχουμε τα δει, λέει ο Μάντης. Και εκείνη την ώρα καλπασμός αλόγου ακούγεται και φτάνει πρώτος ο Κυριάκος Κυριάκος. Ξεπεζεύει, άσπρος σαν την κυμολία. Του λέει, τι έγινε ρε Κυριάκο, Κυριάκο, του λέει ο Βίζας. Τι έπαθες? Λέει, τι να πάθω, λέει, ρε βασιλιά μου, λέει, με έστειλες εκεί πέρα, λέει, πάνω σε ένα δάσος, το οποίο δάσος είναι άρρωστο. Τα φύλλα του είναι κίτρινα. Η σάρκα του, ο κορμός του είναι γεμάτος μικρόβια και μαμούνια και σκουλίκια και σκαθάρια. Ζώα δεν υπάρχουν, έχω ψοφήσει από την αρρώστια. Είναι ένα άρρωστο δάσος. Δεν κάνει αυτό το μέρος για μας. Κάτσε ρε, του λέει, εντάξει δεν κάνει. Λέει, είναι αυτό, θα πάμε στο άλλο δίπλα, λέει. Τώρα, μπας περιπτώσει, περάσουν και κάποια χρόνια, ψοφήσουν τα μικρόβια, θα γίνει. Για να δούμε και τι γίνεται. Τη θάλασσα που μας ενδιαφέρει και η ναυτιλία. Και εκείνη την ώρα έρχεται καλπάζοντας ο Γκαγκάτσης Γκαγκάτσης και του λέει, πάμε να πάρουμε τον μπούλο μας. Είναι μολυσμένη πόλη. Η θάλασσά τους είναι γεμάτη κόπρανα, περιτώματα, ψοφίμια, ποντίκια. Ο δε κόσμος κοιμάται.
τον ύπνο του δικαίου για όλο αυτό που συντελείται σε αυτή την Κολόπολη. Και όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης ο μεγάλος, ο Καραϊσκάκης μάλλον το είπε αυτό, όταν τον ρωτήσανε, τον ξυπνήσανε τα πρωτοπαλή καράτη και του λένε ξύπνα αρχηγέ, ξύπνα έρχονται οι Τούρκοι. Και λέει ο Καραϊσκάκης, έναν είναι πέντε του λέει να πάρω τη γατζάρα μου, αν είναι δέκα να πάρω τις πιστόλες μου, και άμα είναι καμιά πενταριά να πάρω το άλογό μου και να πάρω τον μπούλο μου να φύγω. Τον μπούλο και να φύγουμε. Αυτή ζέχνη από βρωμιά. Αλλά δεν φταίει η ίδια. Φταίει αυτοί που την καταντήσανε σε αυτό το σημείο. Που να ξέρει έρμη η πυθία. Ότι αυτό το ευλογημένο τόπο τον κατοικούνε πλέον ένας λαός που μπορεί ο ίδιος να είναι περήφανος Λεβέντης, αλλά δεν έχει την ικανότητα να διορίσει τους άρχοντες του, τους οποίους άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο να ρίχνει ο ένας την ευθύνη στους άλλους και να λέει στον παραγωγό από σας το έμπαθα. Και να είναι δήμαρχος που είναι μέσα στα δέντρα και φεύγοντας κάθε μέρα από το σπίτι του έπρεπε να τα βλέπει που κυτρίνησαν. Αλλά δεν τον είπε κανείς τίποτα. Και όχι μόνο αυτόν, και το διπλανό δήμαρχο και το χωροφύλακα και τον αγροφύλακα και το δάσκαλο και όλους εμάς και τους παρυπαιτητές μέσα στο δάσος και τους χιλιάδες που πηγαίνουν και έρχονται να βλέπουν τις ομπρέλες. Κανείς δεν βλέπει τίποτα. Ένας θερμαϊκός γεμάτος ποντίκια πανάθεμά σας, περιτώματα, κάτουρα, σαμπρέλες αυτοκινήτο και τρακτεριών λάστιχα. Αυτός είναι ο θερμαϊκός σας. Αυτή την πόλη πάτε να πουλήσετε. Δεν θα ξυπνήσει ποτέ αυτός ο τόπος. Δεν θα ξυπνήσει ποτέ αυτός ο κόσμος. Δεν θα δει ποτέ την πραγματικότητα και δεν θα δει ότι κι αυτός ρε φταίει. Κι εγώ κι εσύ. Όλοι μας. Δεν φταίνε αυτοί. Πώς λέει. Υπάρχει ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν έφταιγε αυτός τόσο σύτο. Δεν φταίς εσύ τόσο είσαι ρε φίλε. Γιατί ζητάς παραπάνω από αυτό το ξεφτύλα που βγήκε και είπε από σας λέει το αίμα. Θα αρέσει ο δημοσιογράφος ή ο παραγωγός. Δεν έχει ένα θέμα. Έχει χιλιάδες θέματα που πρέπει κάθε μέρα να προσεγγίζει και να βγάζει προς τα έξω. Και κάπου έπεσε και σε αυτό και το έβγαλε ο άνθρωπος. Δεν το έβγαλε. Εσύ που το ξέρες τόσα χρόνια. Γιατί δεν πήγες να δεθείς επάνω σε ένα δέντρο να πάρεις και ένα μπουκάλι βενζίνη και να φωνάξεις φέρτε μου λεφτά να σώσω το, το δάσος μας, να σώσω τα δέντρα μας, να σώσω τον αέρα που αναπνέουν τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου, οι φίλοι μου, εγκληματίες. Κάψατε το δάσος του Σέιχ σου, όχι με φωτιά, αλλά από την αδειοφορία σας και την ανικανότητά σας. Και θέλει δεκάδες χρόνια για να ξεραγίνει. Γιατί μίλησε με τον κύριο Ψωμιάδη προηγούμενος και μου λέει είναι Γιώργο όλο σάπιο. Και υπήρχαν χρήματα που δοθήκαν και δεν έγινε τίποτα. Και θα τον έχω τον Παραγιώτη σε λίγο να μας τα πει, να μας πει την αλήθεια. Να μας πεις την αλήθεια ρε Παναγιώτη. 3-4 χρόνια για να μιλάει κανείς τίποτα. Μπήκανε τα γουρούνια να σας φάνε ρε εκεί στο πανόραμα. Ξέρεις θα πει αγριογούρουνο.
Βγήκε ένας να ενημερώσει τον κόσμο ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνονται με τη βοήθεια των γουρνιών. Παίρνεις το πτώμα, το πετάς και δεν μένει ούτε δόντι, ούτε ρολόι, ούτε παπούτσι. Μια γριούλα, μια κοπέλα, προχθές με είπε μια φίλη μου, βγήκε με το σκύλο και έπεσε πάνω στα γουρούνια και ακόμα τρέχει. Και δεν μιλάει, αχ τα γουρνάκια, ποια γουρνάκια ρε. Αλλά άντε τα γουρούνια να βγουν, άμα μου λύσουν αύριο τους κυνηγούς να τα καθαρίσουν σε μια μέρα. Με τα δέντρα ρε τι γίνεται. Κάψατε ξανά το σεξού. Χιλιάδες κόσμος δούλεψε να το ξαναφυτέψει μετά την πυρκαγιά. Και το κάψατε εσείς με την αδιαφορία σας και την ανικανότητά σας ανίκανη. Εγώ λέει κύριε, από εσάς το μάθα. Και είσαι δήμαρχος πανοράματος και το μάθες από τον παραγωγό και δεν ντρέπεσαι. Και εσύ και όλοι οι άλλοι που βγήκανε. Δεν ξέρουμε. Ποιος ξέρει. Μα είναι του δασαρχείου, είναι. Αλλά είναι και δικό σου, είναι και δικό μου, είναι όλων μας. Εγώ αν περνούσα μία βόλτα εκεί και έβλεπα τα πάντα κίτρινα, θα έλεγα κάτι μέσα μου. Τι γίνεται ρε παιδιά, θα ρωτούσα, θα έκανα. Δεν υπάρχει επιστήμη να σκοτώσει αυτό το μικρόβιο όλο το χειμώνα και πρόπερσι και πέρσι το μπαλκόνι μου, επειδή έχω και πέντε λουλούδια, ήταν γεμάτο από αυτά τα έντομα, σαν σκαθάρια. Και τα βλέπα, μου έλεγε η γυναίκα μου, αυτά λέει πρώτη φορά τα βλέπουμε, πρώτη φορά τα βλέπουμε εκεί, δεν ξέραμε εμείς τίποτα, τον κήπο δεν τον έβλεπες. Θα αντιμετωπίσει και δεν είναι αυτό μόνο. Παίρνουν και τα κόβουνε τώρα. Και έχουν κάνει μια σύμβαση οι υλοτόμοι που θα δουλέψουν να τα κόψουν, να τα πάρουν και τα ξύλα να τα πουλήσουν. Ναι, αλλά άκουσα στην ίδια εκπομπή σήμερα έναν άνθρωπο που βγήκε και είπε ότι τα ξύλα αυτά δεν πρέπει να πουληθούν. Πρέπει να μαζευτούν, να στιβαχτούν και να βάλουν φωτιά όλα μαζί. Σιγά σιγά για να πεθάνουν μέσα αν κάνουν τα μικρόβια και τα σκαθάρια που είναι, γιατί άμα θα τα πάρεις και τα δώσεις στα σπίτια θα γεμίσουν οι κήποι, γιατί είναι μέσα στις τρύπες. Αραχτά και τρέφονται. Ένα έγκλημα έχει συντελεστεί κυρίες και κύριοι, και δεν είναι μόνο αυτοί, οι βουλευτάδες που είναι ρε. Εσείς ρε μάγκες, δεν πήρατε κι εσείς χαμπάρι τίποτα? Κανείς δεν σας είπε τίποτα, δεν πήγατε μια βόλτα προς τα γη, δεν περάσετε από εκεί, το δείτε είναι κίτρινο. Το δάσος, το θερμαϊκό δεν τον είδατε προχθές μες στα ποντίκια, από πού προέρχεται αυτό? Την άλλη φορά με το πλακτό το καθάρισε ο Σαββίδης, λένε. Είπε τότε, όταν γίνεται να το καθαρίζω, εγώ δεν το καθαρίζω, το θέλει μέτρα, μέρα, νύχτα. Να φτιάξουμε, έχουμε χιλιάδες παιδιά με τεχνογνωσία, επιστήμονες. Κάνετε ένα συνέδριο να τους φωνάξετε εδώ, ελάτε ρε παιδιά εδώ, εσείς νέα παιδιά, να τα πάρετε από τα ταμεία ανεργίας, τα βάλτε να δουλέψουνε. Μισό μεροκάμα το παίρνουν εκεί, που είναι να τους δώσουμε ένα και να δουλεύουνε κιόλας. Να σε καθαρίσουν το θερμαϊκό, να σου φτιάξουνε το σεξ σου, να φτιάξουνε την πόλη μας, να καλυτερεύσει η ζωή μας, να καλυτερεύσουν τα οικονομικά μας, να ζήσουμε όπως πρέπει να ζει ένας Ευρωπαίος πολίτης που κατοικούμε στην ομορφότερη, την ιστορικότερη, την πιο πλούσια χώρα του κόσμου, και μας δέρνει η ανεργία και τα οικονομικά προβλήματα. Αλλά να ξέρετε κάτι, η ψήφος είναι η τελευταία σφαίρα της δημοκρατίας. Ήδη φάγατε παπά με τις δημοτικές εκλογές. Ψηφίσατε τους ίδιους και τους άκουγα σήμερα να μιλάνε και με μου γύριζα τάντερα. Και ήταν η πιο επιτυχημένη αυτή. Λεκάρα λέει κάτω την πόλη και αφήσανε να σαπίσει το έβλημα της πόλης, το καμάρι μας, το σεξού μας. Εκεί που όλοι έχουμε πάει και εκδρομές και κοπάνες και με την κοπέλα μας
μέσα στο αυτοκίνητο όταν ήμασταν νεολαίοι. Εκείνο το μέρος που αγαπάμε και αυτό και την παραλία μας, που την κάρατε σαν τα μούτρα σας. Είστε η πόλη του ύπνου, είστε μια πόλη παρικμασμένη, ζητώ συγγνώμη, παρακμή από άκρον εις άκρον. Δευτεράντζες, χωρίς προσωπικότητα, φταίει ο Δασάρχης, φταίει ο Δασάρχης, πρώτος αυτός φταίει, που δεν δέθηκε πάνω στο δέντρο να φωνάζει. Καίγεται το δάσος και του πούνε σαν τον ψεύτη βοσκό, ποιο δάσος ρε, καίγεται, καίγεται, ακούστε τι σας λέω, δέστε. Αυτό θα εξαπλωθεί, φταίει κι αυτός, αλλά φταίτε και όλοι σας, φταίμε και όλοι μας. Εμείς γιατί σας βάραμε εκεί και εσείς γιατί είστε λίγοι. Στους δικούς μας λέμε ναι, και δικός μας είναι ένας φίλος διοικητηριώτης, ένας γνώριμος των Σαλονικιών, ο παλιός μας νομάρχης όπως έχει μείνει για μας, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Κύριε Ψωμιάδη, καλημέρα σας. Γιώργο μου, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ό,τι καλύτερο στον καθένα και στην κάθε μία που μας ακούει. Έδωσες και τον αγώνα σου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πήρες το ποσοστό που πολύ λίγο για σένα, αλλά είσαι μέσα στη... Τώρα, δεν ήξερα το ερώτημά σου, αλλά επειδή με προκαλείς, και επειδή από εδώ και πέρα θα είμαι πολύ ακραίος στις εκφράσεις μου και με συγχωρείς. Αλλά δίκαιος, έτσι όπως πάντα. Αλλά δίκαιος, ναι. Ακραίος, αλλά δίκαιος. Το 70% των πολιτών της Θεσσαλονίκης ψήφισε ναι στη συμφωνία των Πρεσπών και ναι στην παρέλαση των γκέι. Αν δεις τις δηλώσεις από τις 19 ή 15 συνυποψήφοι μου, με σεβασμό το λέω, σέβομαι τη διαφορετικότητα, αλλά δεν είναι δυνατόν οι Θεσσαλονικείς να παρακολουθούν τις χθεσινές εικόνες. Εικόνες ντροπής, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ο λόγος που σε ζήτησα να έχουμε μία συζήτηση στον αέρα, αγαπητέ Παναγιώτη, κύριε Ψωμιάδη, είναι ότι είδαμε τις τελευταίες μέρες την εικόνα του Θερμαϊκού με τα ψόφια, τα ποντίκια, και από την άλλη μεριά την εικόνα του Σεξού, του Κέδρινου Λόφου, του δάσους μας, ένα δάσος που το αγαπάμε όλοι, να βρίσκεται σε μια κατάσταση που λένε ότι είναι μη αναστρέψιμη. Και από την άλλη μεριά, σήμερα άκουσα εκπομπή στο ραδιόφωνο σε ένα... πραγματικά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί έβλεπα τους δημαρχείους να βγαίνουν και να λένε «εγώ από σας το άκουσα». Λες και ήταν η δουλειά του παραγωγού ή του δημοσιογράφου να μάθει πρώτος ένα μείζον θέμα για την πόλη. Το Σέιξ Σου, το δάσος μας, ότι είναι άρρωστο και πεθαίνει εδώ και χρόνια, και το άκουσε τώρα, εχθές, προχθές, και είναι δήμαρχος Πανοράματος, παρακαλώ, που είναι μέσα στα δέντρα. Πρώτη φορά το άκουσε ο άνθρωπος. Και εκεί μου γύρισαν τα μυαλά. Προλαβαίνετε τα λόγια τα δικά μου, και φυσικά θα μιλήσω και ως πρώην νομάρχης περιφερειάρχης και ως απλός πολίτης με τα Χριστόν προφήτες. Διότι αν δεν το έβγαζαν οι δημοσιογράφοι, ένας δημοσιογράφος... Ο Παπαζαφυρίου το, εγώ από εκεί το άκουσα. Ναι, δεν έχει σημασία. Σημασία είχε ότι βγήκε μέσα από τον τύπο. Θα σας πω το ιστορικό. Να ξεκινήσω λίγο από το Θερμαϊκό. Αυτό θα το απευθύνεται στον σημερινό δήμαρχο, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει ασχοληθεί στα 6 χρόνια που είναι δήμαρχος μία φορά με το Θερμαϊκό. Θα μου πείτε με τι έχει ασχοληθεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά με τι έχει ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν ένα καϊκάκι είχαμε που μάζευε τις ακαταρσίες και αυτό χάλασε, και δεν ξέρω τι. Εμείς είχαμε πει ότι δύο θα αγοράσουμε. Ως νέα δημοτική αρχή, αν έβγαινα θα αγοράζαμε δύο, διότι υπάρχουν τζάμπα, ο τελός τζάμπα στο εξωτερικό, μεταχειρισμένα, τα οποία θα ήταν και πολύ μεγαλύτερα και πολύ καλύτερα. Πάμε στο ΣΕΙΣΟΥ. Ένα λεπτό, να μιλήσουμε, να το κλείσουμε λίγο το θέμα. Δηλαδή πιστεύετε, κύριε Ψωμιάδη, ότι με δύο καραβάκια τα οποία θα βγαίνανε θα τελείωνε το πρόβλημα, ή θα μαζεύαμε τα περιττώματα και την άλλη μέρα θα είναι έτσι? Γιατί για μένα η πρόληψη είναι αυτή η οποία πρέπει. Για ποιο λόγο ο Θερμαϊκός συνεχίζει να περαμένει τόσο βρώμικος, εάν μπορούμε να την καλυτερεύσουμε και να πάρουμε και τα καράβια? Θα σε εξηγήσω.
επειδή μπαίνετε στην ουσία, από τον αξιό κατεβαίνουν πάρα πολλά απόβλητα τα οποία πέφτουν στο θερμαϊκό. Απόβλητα τα οποία προέρχονται από ανεξέλεκτες βιομηχανίες των Σκοπίων. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονες. Από ανεξέλεκτες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες των Σκοπίων. Αυτό είναι τρομακτικό, μου ακούγεται τρομακτικό. Μα από εκεί είναι, δεν είναι. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ο βιολογικός καθαρισμός. Καθαρισμός της Θεσσαλονίκης λειτουργεί κατά 75%. Γιατί? Γιατί για το 25% του υπολείπου φαγώθηκαν τα χρήματα, δεν γνωρίζω πώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να συμπληρώσει τα χρήματα αυτά. Από τον κρατικό κουρβανά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε εδώ και 20 χρόνια και αντιλαμβάνεται γι' αυτό και... Γι' αυτό και βλέπει το θερμαϊκό πολλές φορές με τεράστιες ακαθαρσίες. Ακαθαρσίες οι οποίες μολύνουν όχι μόνο το θερμαϊκό και το περιβάλλον, το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Αυτά ως προς το θέμα... Κύριε Ψωμιάδη, του... αν λειτουργούσε και το άλλο 25% όλα τα λίμματα της Θεσσαλονίκης θα περνούσαν από την ανακύκλωση αυτή που γίνεται. Ναι, αλλά και απ' την άλλη έπρεπε να είχαμε παρέμβει στα Σκόπια. Εντάξει, αυτό είναι το δεύτερο ή ίσως το πρώτο. Πάμε πρώτα στο δικό μας το θέμα. Με το άλλο 25%... Θα ήταν πολύ καλύτερη εικόνα, ναι. Μα δεν είναι να είναι πολύ καλύτερη. Πρέπει να γίνει άριστη στη Θεσσαλονίκη. Αν επειδή θυμάστε... είστε παλιός Αλονικεύς και έχετε κάνει και τα μπάνια σας και στην Αρετσού και στο Καλαμάκι και στην Περαία και στον Παξέ, πεντακάθαρα ήταν κάποτε τα νερά. Εγώ έτσι θέλω να γίνουν ξανά. Μπορούν να γίνουν, κύριε Ψωμιάδη? Αν δεν συμπληρωθεί το 25%. Αν συμπληρωθεί το 25% και κάνουμε παρέμβαση, θα καθαρίσει. Ήδη από την λειτουργία του βιολογικού μπορούμε και κάνουμε ελεύθερα μπάνια στην Περαία, στον Παξέ, στην Αγία Τριάδα, που είναι πολύ καθαρή η θάλασσα σε σχέση πώς ήταν πριν 20 χρόνια. Αλλά δεν καμία περίπτωση σε σχέση που ήταν πριν 30 χρόνια στη δικιά μας την εποχή. Μα να σε εξηγήσω γιατί, διότι πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα στα Σκόπια. Όλα τα απόβλητα πέφτουν από τον αξιό που έρχονται από τα... Αυτά στη συνθήκη των Πρεσπών δεν έπρεπε να τα βάλουν μέσα και μαζί αυτά με... Θα το πείτε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, όχι σε μένα. Εγώ έδωσα τον αγώνα, τον Τίμιο, τον Υπέροχο, μαζί με την δημοτική μου ομάδα. Από εκεί πέρα ο λαός αποφάσισε. Ο λαός αποφάσισε, Gay Pride, συμφωνία των Πρεσπών και να μην γίνουν έργα στη Θεσσαλονίκη. Αν νομίζετε ότι η Θεσσαλονίκη θα αλλάξει όψη, γελιέστε. Η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει μέσα στην αδιαφορία του σημερινού δημάρχου, ο οποίος... καλά φεύγει αυτός τώρα, μπαίνει ο Ζέρβας. Όχι. Δύο λεπτά, πριν λίγες μέρες μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το Μήλου Σόρος. Έχετε αντιληφθεί τι θα πει Σόρος? Ναι, ξέρω. Μπράβο. Μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, έτσι. Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτά διαβάσαμε, αυτά πληροφορηθήκαμε. Θα δίνει τυχαία. Εντάξει. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Πάμε στο θέμα του δάσους. Είπα μετά Χριστό προφήτες. Γιατί το λέω αυτό? Εδώ και 20 χρόνια περίπου παρακολουθώ, μιας και εμείς ως πιτσιρίκια και εγώ, πηγαίναμε, φτάναμε και βεβαίως, μέχρι το Σύσου. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Και μάλιστα και σαν νεολαίοι εκεί πέρα, πέραμε τα αμάξι μας με την κοπελιά μας και βρίσκαμε καταφύγιο από τα μάτια. πώς, αφού εκεί μεγαλώσαμε. Και ο Δράκος. Εκεί ήταν και ο Δράκος. Εντάξει, ήταν. Με τεράστιους φίλους μπανιστριτζίδες που πηγαίνανε εκεί πέρα. Το Σύσου έχει καεί. Και λέγανε κάποιοι, κάποια στιγμή θα καεί και το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο ψόφισε. Το υπόλοιπο σε ίσου ψόφισε, αρρώστησε. Και αυτό το καμπανάκι το χτυπήσαμε πριν 10 χρόνια ως νομαρχία. Γιατί? Πριν 10 χρόνια μιλήσατε για αυτό το μικρόβιο που υπάρχει σήμερα. Ναι, δυο λεπτά. Διότι εμείς ως νομαρχία, και αυτό είναι το λυπηρό, δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα. Την αρμοδιότητα την αποκλειστική την είχε η αποκεντρωμένη διοίκηση του κράτου, το κράτος δηλαδή. Το ΣΕΙΣΟΥ ανήκει στο κράτος. Μπορεί κάποιοι δήμοι να έχουν
κάποιες ευθύνες, αλλά μην ρίχνουμε την ευθύνη την αποκλειστική στους Δήμους. Η ευθύνη αποκλειστική είναι στο ίδιο το κράτος από τη γέννηση του κύριε κράτους. Παναγιώτη, κύριε Ψωμιάδη, το μόνο ευθύνη που δίνω στους Δήμους είναι το ότι δεν βγήκανε να ενημερώσουν τον κόσμο. Όχι, δεν αντέδρασαν. Τι να κάνανε, να πηγαίναμε κανέναν την τιτή. Έχουν έρθει, τα χρόνια που ήμουν ο Μάρκης, έχουν έρθει πάρα πολλά εκατομμύρια, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω προγραμμάτων για τη σωτηρία του ΣΕΙΖΟΥ. Μα δηλαδή το ξέρανε στην Ευρώπη αυτό, για να εγκρίνουν κονδύλια. Ένα ευρώ δεν έπεσε στο ΣΕΙΖΟΥ, ένα ευρώ. Ένα ευρώ, έλεος, πού πήγαν αυτά τα κονδύλια. Βλέπετε ότι όλοι μιλήσαν εκτός είναι αποκεντρωμένοι. Αν ακούσετε δηλώσεις των τελευταίων ημερών, οι αποκεντρωμένοι, το ίδιο το κράτος, δηλαδή απέχει. Δηλαδή τα χρήματα τα έπαιρνε το κράτος και τα έριχνε κάπου σε κάποια άλλα έργα, ας πούμε. Τα χρήματα τα έπαιρνε οι αποκεντρωμένοι μέσω της Ευρώπης και πήγαιναν άλλο. Το πού πήγαιναν δεν είναι θέμα. Ναι, εγώ το ξαναλέω ότι το παράπονό μου από όλους τους δημάρχους, ειδικά αυτούς που συνορεύουν με το ΣΕΙΞΟΥ, θα έπρεπε να βγουν και να ενημερώνουν κάθε μέρα, να φωνάζουν ότι πεθαίνει το δάσος μας. Αυτό θέλει δεκάδες χρόνια, κύριε Νομάρχα. Όχι, έχει πεθάνει, όχι πεθαίνει, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει γυρισμός. Τι είναι αυτό που λέμε. Έχει πεθάνει, σας το είπα από την αρχή. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ως Νομάρχη. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, δεν γνωρίζω τίποτα. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα δεν γνωρίζω, γιατί από εκεί και 7 χρόνια. Κρίμα. Μια φορά τα τελευταία 7 χρόνια έγινε το μεγάλο έγκλημα. Θα μπορούσαμε να το προλάβουμε. Δηλαδή? Θα μπορούσαμε αυτό που είπατε. Σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιδράσει, να πάει στον Υπουργό και δεν ξέρω τι. Ξέρετε που βρίσκομαι εγώ τώρα. Βρίσκομαι στη Χαλκιδική, προσέξτε με. Ναι. Και βγήκα έξω από το σπίτι, πάνω στον δρόμο, για να σας μιλήσω. Απέναντί μου βλέπω κορμούς, βλέπω κλαδιά. Εδώ και ένα μήνα έχω ενοχλήσει το Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ένα σπίρτο να πέσει εδώ, έχει καεί το υπόλοιπο δάσος της Φούρκας. Ένα σπίρτο. Ένα μήνα κάθονται πάνω στον δρόμο. Τι άλλο να κάνω? Να πάω να τα σηκώσω, δεν σηκώνονται κιόλας. Και είστε ένας άνθρωπος επώνυμος, ο οποίος τουλάχιστον εσάς έπρεπε να σας ακούσουν. Επώνυμος που να μην ήμουν και επώνυμος. Από τη στιγμή όμως που γίνανε οι εκλογές, ποιος δήμαρχος θα δώσει σημασία? Ήδη εδώ ο δήμαρχος έχει αλλάξει και αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ο καθένας θα διαφορεί. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δηλαδή τώρα το δάσος τι πρέπει να γίνει? Δεν υπάρχει, είπατε, γλιτωμός. Δηλαδή δεν μπορεί η επιστήμη να βάλει χέρι. Τι θέλει, κόψιμο? Ούτε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει από εκεί και πέρα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι καθηγητής, δεν είμαι γεωπόνος. Αυτά θα έπρεπε ήδη το Πανεπιστήμιο να παρέμβει. Συνεργασία με τους δημάρχους, με το κράτος το ίδιο. Αλλά να δείτε, μου θυμίζει αυτά που ως Έλληνες τα λέμε σήμερα και τα ξεχνάμε αύριο. Τι να σας πω. Κύριε Ψωμιάδη, Με τις μεταγραφές στις εκλογές που έρχονται, τελειώσαν εκεί. Εδώ στις ομάδες, εντάξει, ενισχύεται ο Άρης πολύ καλά, έχει πάρει κάποιους παίκτες. Ο Άρης βλέπω κάνει μεθοδευμένες κινήσεις, μπράβο. Βεβαίως. Στοχοποιημένες, αλλά και ο ΠΑΚ που πιστεύω ότι ο Ιβάν κρύβει πολλά χαρτιά. Στο μανίκι του νομίζω ότι θα κάνει 2-3 μεγάλες μεταγραφές. Χρειάζεται, γιατί άμα δεν κάνει 2-3-4-5 μεγάλες μεταγραφές, άμα νομίζω ότι θα κοιμάται ο Θεός, όπως είπε ο Μαρινάκης, και φέτος είναι, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει και play-offs. Όχι, είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ σήμερα, φέτος, γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Ας μην ξεχνάμε, η περσινή πορεία στο δεύτερο γύρο του Ολυμπιακού ήταν μόνο μία ήττα από τον ΠΑΟΚ μες στην Τούμπα. Είχε 15 νίκες συνεχόμενες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή φέτος, πέρσι ήταν μια ομάδα με σταθερότητα, με ένα πολύ καλό κορμό. Με ένα πολύ καλό κορμό, έφτανε πολύ εύκολα στον γκολ. Αλλά αυτός που ήταν έκπληξη πέρσι ήταν ο Άρης.
που όλοι λέγανε θα έχει τελευταίες θέσεις και βγήκε στην Ευρώπη. Παίζοντας κατά διαστήματα και καλή μπάλα. Έχοντας έναν κόσμο. Ή έχει έναν κόσμο ο οποίος διψάει, συσπυρώθηκε. Ο Άρης πάντοτε είχε κόσμο, πάντοτε είχε κόσμο. Άρης. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και με το Ηρακλή. Διότι μιλάμε για την εκεί τι γίνεται, ομάδα. Ρε φίλε. Εκεί είναι το χάος. Και από ό,τι διάβασε και δηλώσει του Παπαδόπουλου, ο Παπαδόπουλος θα έχει καταλήψει. Λέει, αν χρειαστείτε λίγα λεφτά, αν σας δώσω από εκεί και πέρα, χρωστάνε εκατομμύρια. Στη δεύτερη και στην τρίτη εθνική κατορθώσαν να χρωστάνε. Μα στην τρίτη βλέπω, στην τρίτη. Στην τρίτη. Στην τρίτη. Και από τη στιγμή που δεν έγινε ο γάμος με τον Μπέο, λιώσαμε. Καλά τώρα. Άρα, και αυτό το πράγμα, ρε Παναγιώτη, τη μία χρονιά. Μια ιστορία. Τη μία χρονιά Πόντι Κατερίνης, τη δεύτερη χρονιά Πόντι Βόλου, την τρίτη χρονιά τι πόντους θα βρούνε. Και όμως υπάρχει ένα αφημί το οποίο είναι πεντακάθαρο, είναι το παλιό αφημί του Ηρακλή, το οποίο το έχει στα χέρια του ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, αδικήθηκε από τον κόσμο του Ηρακλή. Ήταν ένας Ηρακλειδέας, φλογερός Ηρακλειδέας ο Ρέμος. Μπήκε μπροστά, προσπάθησε να φτιάξει πράγματα, αποδοκιμάστηκε και έφυγε. Πήρε επάνω του όλα τα χρέη του Ηρακλή, τα οποία από ό,τι άκουσε ήταν 18 εκατομμύρια, είπε στο Στρόιντερ σε μια εκπομπή που τον άκουσε. Εντάξει, δεν έχω άποψη τι να σας πω, αυτά τα ξέρει η οικογένεια του Ηρακλή. Η οικογένεια του Ηρακλή. Εμείς απλώς τα σχολιάζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή διασκέδαση εκεί πέρα, καλή ξεκούραση, χαιρετισμούς στην πολύ καλή οικογένεια την οποία έχεις. Κυρίες και κύριοι. 10 χρόνια υπάρχει το πρόβλημα. Δυστυχώς, άκουσα τώρα το Σωτήρη το δασκάλα και μου λέει, εγώ από σένα το άκουσα. Δεν είχαμε ενημέρωση. Και αυτό είναι το παράπονο μου από τους δημαρχαίους. Έπρεπε συνεχόμενα να κάνουν μεταξύ τους συσκέψεις, να τις βγάζουν από τα μέσα που έχουν. Τη V100 υπάρχει, υπάρχει το Euro, υπάρχει το Euro One, το Atlas, τα περιφερειακά κανάλια. Να κάνουν μία μάζοξη, μία ομιλία, να καταγγείλουνε και να μας προετοιμάσουνε. Θα σβάζανε ένα χαράτσι, ένα δεκάρικο στο κάθε νοικοκυριό, είμαστε 500.000 νοικοκυριά, να έχουμε ένα δεκάρικο να πούμε θα μαζευώ τα 5 εκατομμύρια. Να κάνεις, να φέρεις επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Τι διάλο ρε γάμο, το άνθρωπος είσαι. Έχεις στείλει στο Δία και στον Κρόνο τα διαστημόπλια και δεν θα μπορέσει να σκοτώσει το μικρόβιο. Τι μικροί θεοί είμαστε. Μικρόβιο με ενοχλείς. Θα σε τσακίσω. Θα σου ρίξω πάνω. Μα θα πεθάνουν και οι μέλισσες και τα κοτσίφια. Όλο το δάσος πρέπει να μείνει. Θα ξαναγεμίσει. Άμα πεθάνει θα κάνει πάρα πολλά χρόνια. Με τα αεροπλάνα θα το ράντιζα, θα το σώζα. Θα βάζα θελοντές με το φλιτ, με το DDT που λέγαμε στην εποχή μου να κάνουν τον κάθε κορμό. Να τα πιάνουν ένα-ένα. Δεν ξέρω. Κάτι έπρεπε να γίνει. Επιτρέπεται στην εποχή μας σήμερα ένα βρωμό έντομο να μας στερεί τη ζωή μας, το δάσος μας, τον αέρα που αναπνέουμε, την ομορφιά μας, την αγάπη μας, την καψούρα μας, το θερμαϊκό μας, με τις βρωμιές. Έτσι είναι ρε Τσιπρέα, το έγραψες αυτό στη συνθήκη, ότι θα πρέπει γύρω από τις ακτές του αξιού που κατεβαίνουν στην Ελλάδα να υπάρξει μέριμνα. Όχι να ρίχνουν τις μπογιές τους και τις βρωμιές τους μέσα για να τις μαζεύουν σε μας που θέλουν και λιμάνι. Μη σου πω τι δεν θα τους δώσουμε. Για να πάρετε λιμάνι όπως γράφει ο νόμος θα καθαρίσετε πρώτα, θα έρχεται, θα πίνετε το νερό του αξιού. Θα πίνετε. Για να μπορέσετε να γίνετε Ευρωπαίοι. Θέλετε να λέγεστε και Μακεδόνες. Εμοβούλγαροι. Βρωμίζετε τη Θεσσαλονίκη εσείς. Τη βρωμίζετε που έρχεστε στη Χαλκιδική με τα πόρτ μπαγάζ γεμάτα κονσέρβες και το Θερμαϊκό να βρωμίσετε. Και δεν τα μπείτε και στην ΕΟΚ με τα βρωμοεργοστάσια σας να ρίχνουν τα λίματα μες στον αξιό. Έτσι ρε μαγκά Τσιπρά,
Τάδες αυτά. Δεν τάδες. Τι σε νοιάζει. Βάλε μου ένα τραγουδάκι να πάρω τώρα τα χαρτιά από τις διαφημίσεις. Να τα ρίξω. Να βγάλουμε και τον άρτον ημών των επιούσεων. Α, να δούμε τώρα που δεν έχετε σε σου. Πού θα πάτε να κάνετε τις δεξιώσεις σας. Γιατί. Γιατί ο Χορτιάτης είναι αλόβητος. Χτύμα πτάγραφα στο Χορτιάτη. Σε ένα καταπράσινο πλέον μοναδικό περιβάλλον. Υπάρχει το κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτη που σας περιμένει τώρα μες στη δροσούλα, μες στην ομορφιά, μες στο πράσινο. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού, με όλα τα καλά, σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτη και στο www.pavlatagrafa.gr. Τηλέφωνο, ο κύριος Κατσούλης είναι εκεί και σας περιμένει. Ο ίδιος επιμελείται των κράτων. Ο ίδιος επιμελείται το ψησίματος και ένα επιτελείο από ανθρώπους εξειδικευμένους περιμένει να σας προσφέρει τις υπηρεσίες μας. Τις υπηρεσίες που λέγονται κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτη. Κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτη. 2-31-0-622-705. Άμα θέλετε πάτε κι αλλού. Μόνο εμείς μείναμε. Παρόλα αυτά που είμαστε οι μόνοι που έχουμε πράσινο πρώτο στατούμε σε μία εκστρατεία. Και θα βοηθήσουμε και οικονομικά σε μια εκστρατεία για τη σωτηρία του δάσους. Μπορεί να έχουν μείνει δεντράκια που δεν τα έχει πειράξει ακόμα. Εκεί θα ρίξουμε το βάρος μας και θα το ξαναφτιάξουμε το δάσος μας. Θα το ξαναφτιάξουμε. Κοσμή με τα τζίτζιλα. Είτε πάω και τα Άρης, φέρες τζίτζιλα θα πάρεις. Κι αν είσαι Κυρακλής, μονόπετρο, σε εμάς θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς για τα βαφτιστήρια σας. Μονόπετρα για τις κοπελιές σας. Βέρες για τον σύντροφο της ζωής σας. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε. Και επιδιόρθωση των παλαιών. Αυτό που το έχετε στην άκρη που έχει πιάσει αράχνες, που είναι γεμάτο αναμνήσεις και θετική ενέργεια. Φέρτε το μας και θα σας το φτιάξουμε. Όχι σαν καινούριο, ολοκένουριο. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός σχαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υπολεαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Μας το δίνετε επιβαρημένο από σκόνες και από διάφορα άλλα πράγματα που έχουν πέσει πάνω κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί το χαλί μας είναι εκεί για να προστατεύει το ξύλο και το μάρμαρο που έχει το σπίτι μας. Εκεί και να ομορφύνει. Και πολλοί από εμάς έχουν και κάτι φετίχ με τα χαλιά. Πώς θα είναι λοιπόν? Ολοκένουριο, μυρωδάτο, πεντακάθαρο. Θα το στείλετε σε εμάς. CFD Carpets Κολοκυθάς. Συνέπεια και αξιοπιστία. 2-31-0-762-164. Καλέστε τώρα και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί, το πάπλωμά σας από το χώρο σας. CFD Carpets Κολοκυθάς. 2-31-0-762-164. Συνέπεια και αξιοπιστία. Και οι 10 λόγοι που αγαπάτε το Αιγαίο, οι 10 λόγοι που έρχεστε στην ψαραγορά μας να ψωνίσετε, αλλά και να πάρετε έτοιμα τα ψαράκια σας εκεί στην Αγίου Δημητρίου 70, μπορείτε να έρθείτε και να πάρετε
τα ψάρια σας είτε ομά, είτε τηγανιτά, είτε στη σκάρα, είτε μαγειρευτά. Κάθε μέρα φέρουμε για σας ολόφρεσκα ψάρια ημέρας, εξαιρετικής ποιότητος. Στους άνετους χώρους μας, χαρείτε το ούζο σας και εκλεκτά αποστάγματα με λαχταριστούς ψαρομεζέδες. Και πού είστε, η τήρηση των αυστηρωτέρων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας είναι βασικό μας μέλημα. Αιγαίον φρέσκο ψάρι και ψητό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, λίμπερο είσαι το λίμπερο της καρδιάς μας. Ακούτε την εκπομπή των Ιλουμινάτη, ένας απλός παρατηρητής, με τον Γιώργο Συρίγο Αλλών, καθότι η Αποστολή Αντοβόλη ταξιδεύει εις άλλας πολιτείας, χαμένη στο διάστημα, στις δουλειές της και στα θέματά της. 2-31-0, βλέπω μια γυμνάστρια πάντως σκατζόχυρες στο Sky, μια ξανθιά, μια χαψιά σε κάνει. Άμα Παναγία μου να την έχεις αυτή και το σκατζόχυρο, να έχεις το σκατζόχυρο κίτρινο. Συνέχεια. Ναι, άμα έχει δεύτερη όμορφη δίπλα της τρελαίνεται. Εδώ είμαστε, 2-31-0-287-888, για όσα είπαμε, για όσα θέλετε να πείτε και για όσα προβλέπετε ότι θα πούμε. Το καλοκαίρι θα είναι μακρύ και θερμό. Ορίστε στην πρώτη γραμμή, λέγεται. Γεια σου φίλε Γιώργο. Χαίρετε. Είστε από Κατερίνη. Ναι. Κύριος Κώστας. Ναι. Με την κίτρινη σημαία έξωθεν της οικίας, της ιδιόκτητης οικίας που σας άφησε πρίκα. Ασπρόμαυρη σημαία τα χρώματα του πυρικού. Ασπρόμαυρη σημαία, τι γίνεται, βλέπω κάτι σαλεύει στον πυρικό. Ναι. Ναι. Βγάλαμε καινούριο διοικητικό συμβούλιο υπό την αιγίδα του νέου δημάρχου Κατερίνης. Ποιος είναι ο νέος δημάρχος? Ο τέος βουλευτής και μεγάλος αθλητής του άλματος της Μήκος, Κώστας Κουκουδήμος. Κουκουδήμος, ο Κουκουδήμος είναι και καλό παιδί. Ναι. Καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Είναι... Δεν ξέρω αν έχει το μυαλό να μπορέσει να φτιάξει αυτό το υπέροχο κομμάτι γης που ζείτε και το οποίο από ό,τι με είπε και ο παππούς προχθές ότι εμείς οι Σαλονικείς είμαστε αιτία που βρίσκεται σε, αυτό, σε αυτή την κατάσταση της καθαριότητος, αλλά από ό,τι μας είπε και ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης προηγούμενα, ο θρυλικός νομάρχης, ο ζωρό της πόλης, είναι ότι τα λίμματα αυτά το 80% προέρχονται από τον αξιό που κατεβάζει λίμματα από τα Σκόπια, όπου ανεξέλεκτα οι βιομηχανίες των Σκοπίων ρίχνουν μέσα τα λίμματα και βρωμίζουν τον αξιό. Αυτό που δεν προβλέφθηκε στην συνθήκη των Πρεσπών, κύριε Κώστα. Μάλιστα. Δεν έχεις εσύ, κάτσι, μίλα μου, πες μου για το σκεπτοφύλακα, τι θέλεις να μου πεις. Τι έπρεπε να προβλεφθεί αν δεν προβλεπόταν αυτό δηλαδή. Αυτό ήταν σε πρώτη σειρά προτεραιότητας. Μαζί με τα άρα, με το όνομα, με τα αυτά, βάλε και αυτό ρε φίλε, ότι ότι θα διαφυλάξετε την καθαριότητα, μπορεί να μας κατεβάζετε και θέλετε και λιμάνι να σας δώσουμε. Ξέρεις ότι το διεθνές δίκαιο λέει ότι είσαι συνορεύουσα χώρα η οποία δεν έχει πρόσβαση σε λιμάνι και διασχίζεται από ποτάμι, εκεί που εκβάλλει το ποτάμι δικαιούνται να έχουν ένα χώρο φωτοεκφόρτωσης ιδιωτικό δικό τους. Δεν θα τους το δώσουμε άμα δεν καθαρίσουν τον αξιό, Κώστα. Βρε, ούτε και αυτό που δικαιούνται δεν πρέπει να πάρουν. Αυτό το υπέγραψες ρε φίλε. Πώς θα γίνει, πάνω σε αυτό θα βαδίσεις από εδώ και πέρα. Εκτός άμα κάνουμε πόλεμο. Πάμε πρώτα να καθαρίσουμε τα νότα μας από την Τουρκία, τους κηρύξουμε μια τον πόλεμο αυτούς και μετά πλακώσουμε τους Σκοπιανούς. Όχι, με τους Τούρκους δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο. Α, εκεί το πάτος το φοβάσαι. Με τους Σκοπιανούς που είναι εύκολη λύση. Να έχουμε άλλο μπελά το κεφάλι μας από πάνω. Δεν μας φτάνει οι Τούρκοι.
Τι να τον κάνω τον Μητσοτάκη τότε που υπήρχε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν άκουσε τον Μιλόσεβιτς. Τι? Και αυτά πληρώνουμε. Ε? Τι είπε ο Μιλόσεβιτς? Εσείς από τη μια μεριά, εμείς από την άλλη και μοιράζουμε βιαβείο. Και τι να τους έκανα ρε Κώστα εγώ αυτούς όλους? Βιαβείο. Να τους κάνω τι? Να τα κάνω τι τα γκρέμια τους και τα βρωμοβούνια τους? Μέχρι το μοναστήρι καλά ήταν. Α, και να έχω εχθρικές σχέσεις με 400 εκατομμύρια Σλάβους, έτσι. Τι ωραίος είσαι ρε μεγάλε. Γιατί να έχεις? Τι θα γιατί έχω? Γιατί να έχεις? Γιατί και όλοι και θα ενωθούν εναντίον σου μόλις το κάνεις, δεν όταν, το ξέρεις. Όταν διαλύθηκε δηλαδή η Ιουγκοσλαβία, ναι, και έγινε Κροατία και έγινε Σλοβενία και έγινε Μαυροβούνιο και έγινε Διάβολος και Τρίβολος. Αυτά τα κράτη προϋπήρχανε ρε φίλε. Ενοχλήθηκε κανένας? Αυτά τα κράτη προϋπήρχανε, ενωθήκαν όλοι μαζί. Όλα μαζί και κάναν την πρώην Γιουγκοσλαβία, την πρώην Γιουγκοσλαβία με πρωτεύουσα το Βελιγράδι και εκ των υστέρων αποσχιστήκανε από το παλιό καθεστώς και πήρε ξανά ο καθένας ακριβώς τα σύνορα που είχε. Και στην Ισπανία προϋπήρχαν, αλλά ο Φράγκο τους ένωσε όλους. Ο Φράγκος αυτά που έκανε έχει 300.000 θύματα και έγιναν πριν το 40. Από το 40 και μετά τον πόλεμο υπάρχουν άλλοι νόμοι. Και δεν μπορεί να έχει 100.000 θύματα τη σημερινή εποχή. Η Ισπανία είναι ενωμένη τώρα. Διαπυρός και σιδήρου ενώθηκε. Πιστεύεις ότι άμα είχε σήμερα μπορούσε να έχει 300.000 θύματα εκεί στην... Ο Μελέτα χωρίς να σπάσουν αυγά δεν γίνεται. Σε άλλη εποχή όμως, Κότσο, σήμερα δεν θέλει... Καλά. Πάμε στα θέματα τα σοβαρά. Τι βλέπεις? Είδες Βραζιλία χθες? Είδα. Σ' άρεσε? Ναι, για πρώτη φορά ήταν αποτελεσματική. Αποτελεσματική. Μάλιστα. Θα δούμε τη συνέχεια. Εδώ τις ομάδες σας δεν βλέπω να κινούνται. Θα σας κάνει μια καψιά ο Ολυμπιακός εφέτος. Οι ομάδες ακόμη είναι νωρίς. Υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος. Εάν ξεκινήσει την προετοιμασία ο ΠΑΟΚ και φύγει εκεί που θα πάει να κάνει προετοιμασία χωρίς να ενισχυθεί, τότε να πεις. Αλλά ήδη ο Ολυμπιακός πήρε 6 παίκτες. Εσύ πήρες ένα, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα δεξιμπάκ. Ναι. Η ΑΕΚ πήρε 4. Από την περσινή ομάδα, από τον ΠΑΟΚ, λείπουνε 3, 4, 5 χαφ. Πέντε χαφ. Λείπει ο Κάνιας. Λείπει ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ, ο Μαουρίτσιο 3, ο Βέρμπλουμ 4 και ο Κάνιας. Μα το Βέρμπλουμ τον καμιά φορά δεν τον είχε. Ήταν μέσα στο ρόστερ. Πέρυσι άρχισε να παίζει και τραυματίστηκε. Τι δε, στο τρίτο παιχνίδι βγήκε νοκάουτ. Εν πάση περιπτώσει από εκείνη τη θέση λείπουνε 5. Ναι. Και δεν έχει πάρει κανέναν ο ΠΑΟΚ. Θα πάρεις ρε παιδί μου. Θα πάρει, καλά. Θα πάρεις. Όταν τι είναι. Όποιον να είναι θα πάρεις. Ψάχνουν να πάρουν κάτι καλό. Μάλιστα. Αλλά αυτούς που ψάχνουν τους διεκδικούν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Θα τις διεκδικήσουν. Την εύκολη τη λύση. Το πανηγύρι αυτή τη στιγμή γίνεται στην... Στο Κόπα Αμέρικα, δεν ξέρω, είναι κάποιος εκεί. Βλέπεις κάτι παικταράδες. Ξεκίνησε και το Κόπα Αφρικα. Είναι κάποιος εκεί να βρει το ταλέντο, να τον καλό τον παίκτη, να τον φέρει τον ελεύθερο. Από εκεί μόνο από την Βενεζουέλα μπορεί να πάρεις. Από την Ουρουγουάη. Από την Παραγουάη, από την Κολομβία. Ουρουγουάη δεν έρχεται, άστο. Από την Κολομβία, από την Χιλή, από το Περού. Μόνο από την Ουρουγουάη έρχονται. Από το Περού μπορείς να πάρεις. Γιατί δεν μπορώ να πάρω από τη Βραζιλία.
Δεν έρχονται στην Ελλάδα. Για παραλαμπάρα από την Αργεντινή. Δεν έρχονται στην Ελλάδα, Μπερ Χριστιανέ. Γιατί δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται. Θέλουν να πάνε στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Μιλάω. Θέλουν να πάνε σε καλύτερα πρωταθλήματα. Θα πάνε και, κύριε Κώστα μου. Θα πάνε και εκεί. Έχουν μεγαλύτερο. Είναι ο παίκτης της Εθνικής Αργεντινής. Το δεκάρι, ο Μέση. Ωραία. Δεύτερος μετά το Μέση. Σε μένα τελειώσω, ρε φίλε. Μετά το Μέση ποιος είναι. Είναι αυτός που παίζει τη Βαλένθια. Ωραία. Ο τρίτος. Θα έρθει ο τρίτος. Έχει παίκτες πολύ καλούς. Ξέρεις ότι υπάρχει εκεί ο Λίνο. Στη Νότιο Αμερική να ψάχνει παίκτες και δεν έχει φέρει 4 χρόνια να παίκτη. Ξέρεις. Μα είναι και ο Κοντρέρας η Χιλή. Μάνατζερ είναι. Ναι, αλλά δεν έχει συνεργασία με άμα δεν επικοινωνούν, δηλαδή τον Καρσία τι τον έχεις μόνο για να προπονεί τα παιδάκια, στείλ τον στην Νότια Αμερική να ψάξει. Ο Γκαρσία, από ό,τι ξέρω, είχε ένα κατάλογο με 20 παίκτες προτινόμενους πέρσι και δεν ούτε καν τον κοιτάξανε. Ο Γκαρσία έχει 20 ξένους. 20 ξένους έκανε πρόταση. Διαλέξτε από αυτούς ποιον θέλετε. Του Γκαρσία. Αυτό δεν σηματοδοτεί κάτι. Αυτό δεν λέω τόση ώρα. Κύριε Κώστα μου. Και εγώ διερωτώ με. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα, θα τα ξαναπούμε. Okay. Έχουμε μία γραμμή ακόμα, να πάρουμε τη γραμμή που περιμένει. Να πάρουμε τη γραμμή που περιμένει. Ορίστε. Ορίστε. Έπεσε. Ας ξανακαλέσει ο κύριος αμέσως μετά το διάλειμμα. 2-31-0-2-87-8-8-8. Ακούτε λίμπερο της καρδιάς σας, ακούτε Γιώργο Συρίγο Αλών. 107,4 Γιώργο Συρίγο Σωτήρης Δασκαλάκης. Είπαμε πολλά, περάσαμε και σε άλλα θεματάκια σήμερα. Τώρα ξεκινάμε να μιλάμε και αθλητικά. Ορίστε στην πρώτη γραμμή 2-31-0-2-87-8-8-8. Πάμε, καλημέρα σας. Έλα Γιώργη. Καλώς τον έχεις, άργησε. Πού είσαι κουλάκι. Δεν άργησα, πήρε κανονικά. Εκείνο τον αλλά με πρόλαβε ο κ. Κώστας. Και στο τέλος όταν ήταν να κάνεις διάλειμμα, είδες ότι υπάρχει και δεύτερη γραμμή. Έτσι με ειδοποίησαν από μέσα ότι έχουμε και άλλη γραμμή και ήταν στο διάλειμμα. Καλά έκανες και διέκοψες. Κινιέσαι, κινιέσαι φέτος. Σε βλέπω να κινείσαι. Άκουσα να δεις. Λυπήθηκα πάρα πολύ με αυτά που άκουσα για το δάσος και για την πάμε παραλία. Σε αυτά. Από μένα τα άκουσες, δεν το έχεις πάρει και εσύ χαμπάρι. Λοιπόν. Δηλαδή άκουσα. Δεν κοιμάται αυτή η πόλη ρε Πασχάλη. Άκουσα να δεις. Επειδή τα άκουσα πολύ πιο μπροστά, ναι. Επειδή στεναχωρέθηκα πολύ πιο μπροστά, αν δεν γεννιόμουν και δεν μεγάλωνα εδώ πέρα και δεν ήταν οι φίλοι μου εδώ πέρα, θα σηκωνόμουν και θα έφευγα και θα πήγαινα στο Πασαλιμάνι, που εκεί είναι ένα μεγαλείο, φίλε, και το ξέρεις πολύ καλά. Εντάξει. Έτσι είναι. Μπράβο. Ντρέπονται λίγο ρε, 10 χρόνια υποψωμιάδης πάλι το πρόβλημα και να μην το ξέρουμε εμείς. Άσε το Μενώτη και τον Νίκο το Γεντσό να βγαίνει και να λέει τα διάφορα. Εντάξει. Λοιπόν, και ένα άλλο που άκουσα από τον παρουσιαστή της προηγούμενης εκπομπής, ότι η Ολυμπιακάρα έχει 17.000 διαρκείας. Αυτή τη στιγμή το άκουσες και εσύ γιατί την ώρα που το είπε. Την ώρα που το είπε ήσουν εκεί. Εξεπλάγει δηλαδή ρε. Όχι, εγώ λοιπόν. Αγόρι μου έγινα Ολυμπιακός γιατί ξέρω τι μου γίνεται. Μάλιστα. Εντάξει. Ξέρω ότι η παραλία μας έχει ποντίκια. Ξέρω ότι το σεξ σου δεν υπάρχει. Και επειδή δεν μπορώ να είμαι στον Πειραιά που θα ήθελα να ήμουνα. Είμαι Ολυμπιακάρα. Κατάλαβες. Τι καριόλες είσαι. Είμαι. Γεια σου Πασχάλη, ορίστε ο επόμενος. Γιώργος, τι κάνεις. Καλημέρα, ποιος. Ο Κάρλος είμαι, πώς είσαι. Γεια σου κύριε Κάρλο μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ενημερώθηκε με αυτό που είναι χθες στο τέλος. Όχι.
Δεν είδες τι έγινε εκεί με τη διαδήλωση μνημείων και τι είναι τους αντιεξουσιαστές. Μάλιστα, πες τα μας, Λεβέντη μου, γι' αυτό τι είναι. Τι να πω, εγώ βλέπω ότι όσο πάει η κατάσταση και ξεφεύγει, και τώρα που φεύγει αυτή η κυβέρνηση έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, βλέπω πως δεν βγαίνουν, θα πρέπει να φοβηθούμε κιόλας και να κλειδούμε σπίτια μας, γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά που νομίζω που είναι στον εκνα και με εκκλησίες, να μπαίνουμε μέσα σε υπουργεία και να πετάμε τα έργα στον αέρα. Ναι, να μπαίνουμε σε σχολές και να το παίζουμε και φιλόσοφοι. Δεν ξέρω για πού πάει η κοινωνία πια. Βλέπεις ότι πλέον δεν ασχολείται και κανείς, δεν τα καυτηριάζουμε και όσο θα έπρεπε. Καλώς και ο ΠΑΟΚ, μέσα στην καρδιά μας είναι και αυτός, να δούμε και λίγο παραπέρα τι συμβαίνει στην πόλη μας, έτσι. Μου αρέσεις πολύ. Και σήμερα, Γιώργο μου, και ξέρω ότι είσαι γνώσεις αυτά. Γι' αυτό σε δεν ήξερα το πρόβλημα ότι βρίσκεται εδώ και ξεπλάγει σήμερα ακούγοντας. Σε άλλο ραδιόφωνο να λένε οι δημαρχαίοι που το δήμος τους είναι μέσα στο δάσος, από τα πεύκα, από τις ζικές, από το πανόραμα. Μα δεν το ξέραμε. Δηλαδή πώς δεν το ξέρετε. Το ψωμιάδης βγήκε και είπε 10 χρόνια υπάρχει. Και τα λεφτά ήρθανε για να σωθεί το δάσος από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εμείς δεν ξέρει, λέει, πού τα πήγανε τα λεφτά. Και θα ήθελα από τον Παναγιώτη να αντιθεί ζωρός, να κατεβεί κάτω από το Λευκοπύργο, να πάρει και ένα μπετόνι, να πούμε βεζί και να πει θα βάλω φωτιά. Ξέρετε τι γίνεται. Θα καώ. Γιώργο μου, δεν γίνεται να κάνουμε κάθε μέρα επανάσταση. Κάποια στιγμή κάπως πρέπει να δουλέψει, να λειτουργήσει το σύστημα επιτέλους. Άμα θέλουμε πραγματικά τι συμβαίνει στο κράτος κάθε μέρα, είναι κάθε μέρα να πάμε σε επανάσταση, να μην πω κάτι χειρότερο. Καλό είναι κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι που ψηφίζουμε καλή ώρα σε δύο εβδομάδες και μετά πάει αυτόματα για 4-5 χρόνια. Ανάλογα πώς αποφασίζει κάθε κυβέρνηση να κρατήσει την εξουσία, έτσι. Η δημοκρατία είναι κάτι που το υπηρετείς κάθε μέρα. Μας τρελάναν τα προβλήματα, ρε φίλε, και δεν μπορείς πλέον να διαθέσεις το μυαλό σου να σκεφτεί. Γιώργο μου, το ξέρω και τους αγαπώ και εγώ, τους ένας και τους δικαιολογώ. Έχεις άλλη επιλογή? Όχι, δεν έχω επιλογή. Τουλάχιστον να ψηφίσω τώρα στις εκλογές. Όχι, δεν εννοώ. Έχεις άλλη επιλογή από το να μην παραιτηθείς. Να σταματήσεις να προσπαθείς, έχεις άλλη επιλογή. Έτσι. Δεν νομίζω να έχεις. Αν όταν φτάσεις πάτω, Γιώργο μου, ένας δρόμος υπάρχει μόνο. Να ξανανεβείς πάνω. Πατάς κάτω και εκτινάζεσαι προς τα επάνω. Και εμείς είμαστε πάτω αυτή τη στιγμή. Θέλω να ξανανεβούμε. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ έχω καιρό να σε ακούω. Φαίνεται ότι σήμερα κάτι είπαμε που άγγιξε τον κόσμο. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, Γιώργο μου. Γιώργος από η Μαθία. Γεια σου, κύριε Γιώργο μου. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Είμαι στεναχωρεμένος σήμερα. Γιατί? Και εγώ είμαι. Γιατί θα αυτά... Θα σε μαλώσω λίγο. Ναι, και εγώ λίγο θα θέλω να σε μαλώσω, γι' αυτό πήρα. Να με μαλώσεις. Αυτό τον Πασχάλη, τι τον κρατάς, παιδί? Αυτό με λέει, είναι κύριε, που σε... με λέει, μη με συμφιλιάζεις, ρε γαμώτο. Καλά έχω τη μέρα μου ησυχή. Θέλω να σε ακούσω δύο ώρες να περάσω ωραία. Τι πράγμα είναι αυτό με αυτόν τον άνθρωπο? Και ο Πειραιάς, και ο Πειραιάς. Δεν το γουστάρω, ρε Γιώργο. Και κανένα στη Μακεδονία δεν τους γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα? Ας πάει να μείνει εκεί. Τι είμαστε αλήθεια συνέχεια δηλαδή? Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Θα πάει, λες, θα σέρας. Ας πάει όπου θέλει, ρε. Να φύγει από εδώ. Δεν θέλουμε εμείς τέτοιους ανθρώπους. Γενίτσαρους δεν θέλουμε. Χορτάσαμε, Γιώργο. Οι Μακεδόνες εδώ, η Μακεδονία μας χορτάσαμε από τέτοιους ανθρώπους. Εσύ τουλάχιστον είσαι γνώστης των πραγμάτων. Σε σέβομαι, σε εκτιμώ. Πες μου άμα έχω κάπου λάθος. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Στην παλιά Αθήνα, στην Αθήνα των προγόνων μας, υπήρχε ένα σύστημα για τέτοιους ανθρώπους. Ήταν ο λεγόμενος εξωστρακισμός. Δηλαδή, κάθε χρόνο οι Αθηναίοι απομακρύναν από την Αθήνα τους επικίνδυνους. Θα τους κάνουμε έναν εξωστρακισμό, να το διώξουμε. Τον Πασχάλη, να το στείλουμε στη... Όχι, μη μας πουλάει και πνεύμα. Συνέχεια το κάνει αυτό, ρε Γιώργο. Σε όλα τα κανάλια είναι ο άνθρωπος. Σαν το Μαϊτανό βγαίνει. Κάνε, ρε αγόρι μου, εντάξει, πες τα πραγματάκια που θέλεις, πες όμορφα. Α, εκείνος ο κύριος που βγάζει, πώς το λένε? Ο κύριος Κώστας, ναι, ο αντιπαροξής. Εντάξει,
Δεν πειράζει. Κύριος Κυβρίς είναι φόλο αντιπόκτης βέβαια. Αλλά τουλάχιστον κάπως τρώγεται. Κάπως. Ο Πασχάλης βγαίνει για να σε τσιγκλήσει. Εκείνος, εκείνος σου ρίχνει τη μαχαιριά έτσι ζουλάτη. Γιώργο μου, είναι αβανταδόροι αυτοί. Αυτοί είναι, τους έχουν από πάνω, είναι βαλτοί, είναι δοτοί. Κι άσε τώρα. Εγώ βλέπω εδώ Αλεξάνδρεια τι γίνεται. Είναι 5-6 συγκεκριμένοι άνθρωποι. Για αυτό το πράγμα. Ολυμπιακοί, να σε φάνε, του λέω. Ο κύριος Κώστας, φίλε κύριε Γιώργο μου, είναι επικίνδυνος. Διότι είναι. Τον άλλο τον παίρνεις χαμπάρι. Ναι. Ο Κώστας είναι μουλοκτός, έχει επίπεδο, έχει τρόπο που τα λέει, έχει αυτά. Τώρα και... πλάκα με κάνεις. Όχι, άκου τι σε λέω τώρα. Αλήθεια λες. Ο μεγαλύτερος αντιπαοξής που υπάρχει. Ζει έτσι, να έτσι βλέπει, αλλά επειδή έχει διαβασμένος, είναι από πλουσία οικογένεια, έχει άλλη κουλτούρα, βρίσκει τρόπο και σου τα ρίχνει έτσι, ώστε σε αποκοιμίζει και εκεί που κοιμάσαι σου ρίχνει τη μαχαιριά και φεύγει. Έτσι είναι μαθημένοι. Έτσι, ενώ το Πασχάλη το παίρνει χαμπάρι. Έτσι, οι αεξίδες είναι κλέφτες, είναι λοποδίτες. Μας κλέφτανε, ρε Γιώργο. Θα το ξεχάσω εγώ αυτό, είμαι ξυλαγωνόβαο. Δεν το ξεχνάω, ρε Γιώργο. Μόνο αν μεγάλο θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Οι πρόσφυγες, δεν με. Αυτοί είναι πρόσφυγες, ρε Γιώργο. Όχι. Σε παρακαλώ τώρα. Ξεκινήσαμε τα πάντα, να πούμε. Τουρκός με καίει, ρε, με καίει. Έχω καημό μέσα μου για αυτό που με κάνανε πέρσι. Νομίζουν θα το ξεχάσουμε. Έχω αυτόν τον άρχοντα, έχω αυτόν τον άνθρωπο, έχω αυτόν τον τσάρο, τον Ιβάναρο, που δεν φοβάμαι τίποτα, ρε Γιώργο. Ναι. Δεν λέω, κι αυτός μπορεί κάποτε να λακίσει, να φύγει, θέλω. Όλα έχουν τα στάτους, ρε. Πού να πάει, καλύτερα από εδώ που θα βρει. Εδώ είναι βασιλιάς ο άνθρωπος. Αφού τον έχουμε βασιλιά. Πού να πάει, ας πάει στο Ροστόφ, πάρας καλύτερα. Γιώργο. Έχει και το σκουλίκι μέσα, μπήκε το παοξιδιλίκι του και στα παιδιά του το ευτύχημα. Ναι. Είναι όλοι ιδανικοί παοξίδες, παιδί μου. Και να μην ήταν γίνανε τα 7 χρόνια. Λοιπόν, φυλάκια. Να σε καλά, γεια σου Γιωργάρα. Γεια σου Γιωργά, χαιρετισμού στην αγαπημένη Βέρεια. Εκεί με το υπέροχο ρεβανί, με τα εξαιρετικά φρούτα και λαχανικά που παράγει, με το μέλι, με το... τα 3-5 πηγάδια. Τελικά πόσα είναι τα πηγάδια αυτά? 3 ή 5 είναι. Μήπως ξέρει ο κύριος. Ορίστε. Ορίστε. Ναι. Ναι, εσείς είστε. Με μένα μιλάτε. Βεβαίως. Ο κύριος Γιώργος. Βεβαίως. Καλημέρα. Φωνή από το παρελθόν. Η φωνή από του... πολύ μακρινό παρελθόν. Η φωνή του μέλλοντος. Του παρελθόντος. Όχι, του παρελθόντος καθαρά. Μάλιστα. Ποιος κύριος είστε από το παρελθόν, με τρομάζεις. Από Jimmy Club. Από Jimmy ρωτά. Για να λέω Jimmy Club, από πού θα είναι. Γιατί γαμμένα Jimmy, ένα τρελάρα που έβγαινε και έλεγε που βάφει τα κάγκελα. Όχι. Πρέπει να σου έχω γράψει πάνω από 50 εκθέσεις. Έλα ρε φίλε, έκανες τέτοια πράγματα σε μένα. Jimmy Club, Δευτέρα ή Τρίτη? Από Τετάρτη μέχρι τέλος. Μάλιστα. Και στο παλιό και στο καινούριο. Και στο παλιό και στο καινούριο. Jimmy Club, με συγκινείς. Το όνομά σου, το επώνυμό σου? Κωνσταντινίδης. Τι γίνεται, ρε αδερφούλη! Εγώ τη φωνή σου ναι, την ξεχωρίζω ανάμεσα στις 50, και τώρα ένας φίλος εδώ, συμμαθητής, ναι, και μου λέει, ξέρεις ότι έχει εκπομπή, γιατί είμαι εκτός Θεσσαλονίκης και ήρθα να το δω. Του λέω, όχι ρε, είναι ειλικρινά, λέω, κάτσε να τον πάρουμε τηλέφωνο, έχει κάνα τέταρτάκι που σε πήρα τη γραμμή. Τι κάνεις, αδελφέ? Είμαι καλά, έχω σταματήσει τις εισαγωγές ναι, που έκανα. Ναι, μου είχαμε βρεθεί μια φορά και μου το έχεις πει. Αλλά πάνε χρόνια πολλά. Και κάνω ραδιόφωνο και τηλεόραση και περνάω την ώρα μου και το χώρο. Μπράβο, το μπράβο, χαίρομαι. Όλα καλά? Μια χαρούλα. Το μικρό σου, θύμισε μου. Φίλιππας. Γεια σου ρε Φίλιππα, αδερφέ. Θα μείνεις στη Θεσσαλονίκη, πας, έρχεσαι, πού με βρίσκεσαι? Πηγαίνω έρχομαι. Μάλιστα. Είμαι Θράκη. Θράκη. Θυμήθηκες ποιος είμαι ή... πώς δεν θυμήθηκα ρε, τόσα χρόνια είμαστε μαζί. Χρόνια και καθόμαστε στο ίδιο θρανίο και μου έδινε σήμα. Μια φορά, δεν θα το ξεχάσω, είχαμε εκείνο τον καθηγητή του Φιλιόπουλο στην τελευταία τάξη που ήταν από το Πέμπτο, θυμάσαι. Εκείνος ήταν κουφάλα. Η κουφάλα, μπράβο. Κουφάλα και ήταν. Θυμάμαι είχα κάνει ένα λάθος, ένα όμικρον το έγραψα ωμέγα από την ταχύτητα και όλη η σειρά... Το έγραψαν όλοι. Όλοι είχαν το ίδιο λάθος και την πλήρωσα εγώ την ύφη. Φίλιππα, έσου να το τσακάλι εκεί πέρα, ζούμε, ειδικά στα γραπτά και αντιγράφω από σένα. Όχι, δεν μου δίνατε τις κόλλες και τις έδινα έτοιμες.
Ποιος να διαβάζει. Πέρδο, τον Νικολούδη, τον Αλεξάνδρη. Το Σάκη, τον Πέρδο, το βλέπω από καμιά φορά. Τον Νικολούδη έχω χρόνια να το δω, τον Τάκαρο. Εγώ τον είδα, γιατί κάναμε και παρέα, αφού ερχόταν σπίτι μου. Ναι. Και στο δικητήριο που καθόμουν. Όλοι από εκεί ήμασταν φυσικά. Και άφηνε την τσάντα εκεί και περνούσε από τη μάνα μου και την έπαιρνε. Την γραμμένη. Λυμμένες τις ασκήσεις για γέλιο είμαστε. Να σε καλά αδερφέ, να σε ξανακούσω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός φίλος. Από αυτούς που θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Θα ήθελα να το δω. Έχω πάρα πολλά χρόνια να το δω. Το φίλο το Φίλιππα. Και συγκινήθηκα πραγματικά, να είναι καλά όπου και να είναι, ό,τι και να κάνει. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. 2-31-0-287-888. Ορίστε ο επόμενος. Γεια και χαρά, Γιώργη. Γεια σου, κύριε Φιλάρετε Λεβεντόπεδο. Γιώργη, χθες αυτή την κουβέντα είχαμε. Ναι. Ήτανε το βράδυ ακριβώς για αυτό το θέμα. Εγώ το άκουσα από το κρατικό, την Έτρια. Ήδη κόβουνε τα δέντρα επάνω στο Φιλίππιο και τα δέντρα αυτά που κόβουν στο Φιλίππιο είναι αδύνατο να μην τα ξέρουν οι δήμαρχοι. Γιατί εκεί στα μέρη τους τα κόβουνε. Πώς γίνεται να μην δεν το ξέρουν. Δηλαδή άμα πάω να κόψω εγώ ένα δέντρο να το ξυλέψω, επειδή δεν έχω να φάω και δεν έχω φωτιά, να έχω λίγα ξύλα στο σπίτι μου, αμέσως θα βρούνε θα με βουτήξουν κατευθείαν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή γίνεται τέτοιο πανηγύρι και δεν ξέρω, κύριε Φιλάρετε, αν άκουσες τον Παναγιώτο Ψωμιάδη, ο οποίος είπε 10 χρόνια υπάρχει το πρόβλημα. Φυσικά, βέβαια αυτό δεν το ήξερα. Και λέει στο Παπαζαφυρίου, στο ραδιόφωνο, τον άκουσα σε άλλη εκπομπή, σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Λέει από εσάς, λέει, το έμαθα. Λέει, καλά. Εντάξει, ο παραγωγός αυτός και μπράβο του, μπόρεσε και το βρήκε. Άρα του παραγωγός. Δεν είναι η δουλειά του αυτή. Μα τυχαία το έπεσε πάνω στο θέμα. Είναι σημαντικό, όχι μόνο γιατί. Δηλαδή αυτός είναι δυνατό να μην το ήξερε. Αλίμονο. Δεν βλέπεις τον κήπο του εκεί που μένει ότι κυτρινίζει τα δέντρα, κάτι συμβαίνει. Γιώργο, στο Φιλίππιο τα έχουν σημαδέψει ήδη και τα κόβουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί, δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην ξέρουν. Μα άκουσα και στην ίδια εκπομπή ότι η συμφωνία που έχει γίνει με τους υλοτόμους είναι θα τα κόψετε, θα πάρετε τους κορμούς να τους πουλήσετε για ξυλία και θα είναι η αμοιβή σας. Και φυσικά οι άλλοι συμφωνήσαν, αυτή είναι η δουλειά τους. Ναι, όμως είπε αυτός που πήρε τηλέφωνο να ενημερώσει στην εκπομπή εκείνη, ότι αυτά τα ξύλα θα πρέπει να μαζευτούν και να καούν παρά τα αυτά. Διότι είναι γεμάτα μικρόβια και άμα μεταφερθούν στα σπίτια θα γεμίσει η κήπη, τα δέντρα, η πόλη από μικρόβια. Ή μπορεί να τα πάρει κάποιος να τα πάει σε άλλο τόπο και να έχουν και εκεί πεύκα και να πάθει ζημιά πάλι. Και να πάθει τη ζημιά. Και δεν πάνε μόνο στα πεύκα. Εγώ εδώ και κάνα 2 χρόνια τα βλέπω συνέχεια στις 5 κλάστρες που έχω εκεί πέρα στο αυτό μου, στο μπαλκόνι. Αυτό που ξέρω είναι ότι επειδή ακριβώς καταστρέφεται αυτό το δάσος, όπως έχουν προγραμματίσει να κοπούν αυτά τα δέντρα, δεν ξέρω γιατί δεν άκουσα τίποτα για αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα, δηλαδή από τώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η αναδάσωση. Ναι, άμα θα γίνει η αναδάσωση όσο υπάρχει το μικρόβιο, θα κολλήσουν και τα μικρά τα δεντράκια. Θα πρέπει να υπάρξει επιστήμη επάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε εμείς τι μπορεί να γίνει. Γιώργο, αυτό που άκουσα έχει να κάνει με ένα ζωήφιο το οποίο είναι μέσα στο ξύλο και κάνει ζημιά στο πεύκο. Ναι. Αν είναι ειδικά για το πεύκο, γιατί είπαν ότι θα βάλουν κάποια άλλα δέντρα πλέον, δεν θα είναι πεύκα. Και αυτό είναι ζώρικο, να έχεις υπόψη σου. Το πεύκο έχει βελόνες και αυτές οι βελόνες, όπως στα σπίτια μας λέμε να έχουμε το όζον, το οποίο βγαίνει μέσα από τα κλιματιστικά. Υδρογόνο, δύο οξυγόνο. Αυτό το όζο το κάνει η φύση με τις πεύκοβελόνες. Γι' αυτό έχει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στο δάσος με τα πεύκα. Μάλιστα. Το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι θα το χάσουμε αυτό. Τέλος πάντων,
έστω και αυτό να χαθεί, εμένα με ενδιαφέρει να έχει γίνει πρόγραμμα που ταυτόχρονα να ξαναγίνει πράσινος ο τόπος και όχι κρανίου τόπος. Το έχουν κάνει αυτό το πράγμα? Ή το έχουν παρατημένο απλά να κοπούν τα δέντρα και τελειώσανε? Μετά να προγραμματίσουμε από 5 χρόνια την αναδάσωση. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται ταυτόχρονα, προγραμματισμένα και αποτελεσματικά. Με τους ανθρώπους που μίλησες ήταν γνώστες, ας πούμε, αυτά που σου λένε είναι επιστημονικά κατρακτισμένα? Ναι, ναι, ναι. Αυτοί μάλιστα που μιλούσαν πάνω εκεί στο Φιλίππιο ήταν αυτοί που ουσιαστικά επιτρέψανε τους υλοτόμους να κόβουν. Στη τηλεόραση το είδα στην Ε3. Γι' αυτό αυτοί όντως είπαν ξεκάθαρα ότι είναι μια πληγή του Πεύκου και μεταφέρεται από Πεύκο σε Πεύκο. Και μάλιστα είχαν σημαδέψει τα Πεύκα τα άρρωστα και όχι όλα. Δεν ξέρω αν προλάβουν να το κάνουν. Αλλά ό,τι και να κάνουν, ένα δέντρο όταν κόβεται πρέπει ταυτόχρονα να φυτεύεται ένα καινούριο. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Και αν μας παρατήσουν όπως μας παρατήσανε με τον ΟΑΣΤ, γιατί με τον ΟΑΣΤ δεν μιλάμε, αλλά δυστυχώς είμαστε χειρότερα από οποιαδήποτε πόλη, όχι στην Ευρώπη, στην Ασία. Στην Ασία είναι λιγότερο το πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις μπει ποτέ σε λεωφορείο αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες όχι, έχω καμιά 30 χρόνια να μπω. Μπράβο. Δεν έχω μπει δηλαδή, όχι. Λοιπόν, να δεις λεωφορείο, να έχει κλειστά τα πάντα από παράθυρα, να είναι μέσα φούρνος, να πιάνεις τα μέταλλα και να καίνε και να σου λέει μπες μέσα. Και πλήρωσε και εισιτήριο. Ούτε δεν μιλάμε να έχει, αφού αναρωτιόταν κάποιοι εκεί ταυτόχρονα, λένε ρε παιδιά ανοίξτε παράθυρα, θα σκάσουμε εδώ μέσα. Δηλαδή τι μας έχετε για να πεθάνουμε? Και λένε μπας και έβαλες το ζεστό αντί για το κρύο. Μάλιστα. Δεν έβαλε τίποτα γιατί δεν είχε τίποτα να βάλει. Αυτά όλα συμβαίνουν πριν τις εκλογές. Αναρωτιέμαι μετά τις εκλογές τι έχει να γίνει. Γιατί αν δεν μας προσέχουν τώρα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά. Φταίμε εμείς κύριε Φιλάρετο. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτούς που ψηφίζουμε να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα το Θερμαϊκό να είναι μέσα στο ποντίκι. Υπογράφηκε η συνθήκη των Πρεσπών και δεν βάλανε ένα άρθρο εκεί πέρα που να λέει ότι θα πρέπει να προσεχθούν τα ποτάμια και οι βιομηχανίες, αυτά που εκβάλλουν στην Ελλάδα, να είναι ηλεγμένα εκεί πέρα, να υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες που θα κοιτάζουν. Μας κατεβάζουν όλη τη βρώμα στο Θερμαϊκό από τη μια μεριά και από την άλλη το δάσος μας να πεθαίνει απ' έξω. Δηλαδή τι πόλη είμαστε εμείς, τι άνθρωποι είμαστε εμείς. Και πες μου τώρα, ζητάμε να έρχονται οι ξένοι να επισκέπτονται την πόλη μας. Άμα δουν αυτό το πράγμα στην παραλία, μετά πώς θα ξανάρθει κάποιος? Αηδία. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, έστω κι αν αυτά δεν είναι δικά μας ή χίλια δυο, έχεις μια οργάνωση να τα μαζεύεις, να μην υπάρχουν εκεί μπροστά, αλλά υπάρχει απόλυτη αδιαφορία. Δηλαδή θα πάθουμε καμιά ασθένεια, τότε θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην τηλεόραση των Αθηνών και να λένε να στα νοσοκομεία οι άνθρωποι εξαιτίας ασθένειας. Τύφο θα πάθουμε, λέπρα, χολέρα θα πάθουμε. Μέχρι τότε όμως τίποτα. Κουβέντα. Έχουμε ξεχαστεί για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε. Αν αυτή τη συγκοινωνία την είχε η Αθήνα, θα είχε έρθει τα πάνω κάτω μέσα σε λιγότερο από πρόβλημα. Η Αθήνα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε σοβαρή πόλη. Έχει μετρό, έχει ηλεκτρικό, έχει τραμ, έχει κέρατα, έχει λεωφορεία, έχει τρόλεϊ, έχει τις παραγιάς τα κέρατα και εμείς εδώ έχουμε ένα ΟΑΣ το οποίο οι προηγούμενοι τα κάνανε. Οι προηγούμενοι φτιάξανε αυτό το τέρας που λέγεται ΟΣΕ Θεσσαλονίκης και ήρθανε μετά αυτοί να το διορθώσουν, το κάνουν χειρότερο φυσικά. Τι φτιάξανε πριν από 40 χρόνια? Τι λεωφορεία είχε Θεσσαλονίκη? Τα Λέιλαντ. Τα πρώτα αυτόματα λεωφορεία, αυτόματες ταχύτητες, τα Λέιλαντ ήταν στη Θεσσαλονίκη. Εμείς κοροϊδεύαμε τους Αθηναίους για τη συγκοινωνία τους. Και μέσα σε 40 χρόνια ήρθαν τα πάνω κάτω. Γιατί? Γιατί πολύ απλά θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Εμείς
δεν ξέρω πώς το πάνε. Κάποια ώρα ίσως μας θέλουν και πάρα πολύ δυσαρεστημένους, μπας και πούμε θέλουμε και κάτι ξεχωριστό από, από αυτό το κράτος, να ξεχωρίσουμε. Αυτά είναι μελετημένα και με σχέδια. Εγώ πάντως πιστεύω και θέλω οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Όλοι μας, παρόλο ότι μπορεί να μην έχουμε να φάμε, παρόλο ότι μπορεί να μην έχουμε δουλειά, να υποφέρει οικογένειες, να υποφέρουν οι οικογένειες, αυτό που μιλάμε για το εθνικό, όπως ακριβώς έγινε με τις συγκεντρώσεις, πραγματικά είμαι αισιόδοξος. Αυτή η διαχωριστική γραμμή με γέμισε αισιοδοξία, δεν το περίμενα. Κανείς δεν το περίμενε, αυτό φοβούνται γιατί αυτό είναι πέρα από τα σχέδιά τους. Γεια και χαρά, Γιώργη. Να σε καλά! Κυρίες και κύριοι, η παρέλαση των χορηγών. Είτε πάω κοιτάρεις, βέρες τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε μας θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρουμε ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία. Σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλαιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Φτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτι, στο πράσινο βουνό, το μόνο που έμεινε αλόβητο. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Άκουρε τι είπε. Από εσάς λέει κύριε, λέει, το ακούω ότι υπάρχει πρόβλημα, από εσάς το μάθαμε. 10 χρόνια πρώτη φορά το άκουσε ο Χριστιανός. Και δεν βγαίνει να παραιτηθεί τώρα, όπως εξελέγει να σηκωθεί να φύγει. Να πει κύριε είμαι άχρηστος. 10 χρόνια υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι 10 που το ψωμιάζει, είναι 5 ρε. Και εγώ τώρα τυχαία το έμαθα από δημοσιογράφο ή από παραγωγό. Και δεν είδα το ίδιο το δέντρο στο σπίτι μου που κυτρινίζει. Και έχει μαζέψει αρουραίου, ζωήφια της, στο καλό είναι αυτά. Από 12 ευρώ το άτομο στο Χορτιάτι, πεντακάθαρος ο Χορτιάτης. Ξέρουμε που κάνουμε το κτήμα μας. Κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτι. www.popavlatagrapha.gr. Τηλέφωνο 2310-622-705. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός σχαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών. Με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά, κύριε Τάλε. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε. Ακούτε Λίμπερο. Ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς μας. Φίλοι Μακεδόνες, Θρακιώτες, Ιππυρώτες, Βόρειοι. Εμείς που είμαστε οι ακρίτες, εμείς που φυλάμε τα σύνορα, ακούστε τι είπανε σήμερα οι ακροατές. Ετοιμαστείτε να κάνουμε τη δικιά μας επανάσταση. Να φτιάξουμε την πατρίδα μας, την κάνουμε πιο ωραία. Και να απομακρύνουμε τα πολυφάδια που λιμένονται τη Μακεδονία και τους δευτεράτζες που έχουμε να μας κυβερνάνε. Ο καθένας από το μετερίζει του και αυτό που γουστάρει. Δεν με νοιάζει ρε τι ψηφίζετε. Νεοδημοκράτες, Σιριζέοι, Πασόκια, Κουμούνες. Έχει καλούς ανθρώπους μέσα στα ψηφοδέλτια. Διαλέξτε. Δέστε ποιος μίλησε για αυτά που τραβάει η πατρίδα μας. Ποιος μίλησε για την ερήμωση της περιοχής του δάσους του Σεϊξού. Ποιος μίλησε για τα ποντίκια που βγήκανε στους δρόμους και θα πάθουμε καμιά χολέρα στο Θερμαϊκό και τη βρώμα αυτή που είδαμε τις περασμένες μέρες. Και ποιος
βλέπει το πρόβλημα και μιλάει για λύσεις. Ψηφίστε νέους ανθρώπους, βάλτε το παρελθόν, τυλίξτε το και πετάξτε το μαζί με τα ποντίκια. Εκεί που αξίζει να βρίσκονται. Με είπαν γίνανε και επεισόδια, δεν έχω πάρει χαμπάρι τι έγινε. Χθες κοιμήθηκα νωρίς το πρωί για την εκπομπή. Γίνανε λέει θέματα εχθές. Κάτι έγινε. Πάμε στις γραμμές 2-31-0-2-87-8-8-8. Ορίστε. Γιώργο. Ορίστε. Έλα, συγγνώμη. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ότι αγαπάω και Άρη. Βεβαίως. Το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και είπες προηγουμένως ότι όλο το δάσος έγινε κίτρινο. Πού αρρώστησε. Ναι. Δεν πήρατε χαμπάρι, ρε παοξίδες, ότι όλη η πόλη έχει γίνει κίτρινη. Και μιλάτε μόνο για το δάσος. Με τις μεταγραφές που έκανε η Αριανάρα και η Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, θα πρωταγωνιστήσουν του χρόνου πρώτος δεύτερος. Έλα, λοιπόν, φίλε, ψάξτε για τον τρίτο. Με τρομάζεις, λοιπόν, φίλε. Όλη η πόλη έγινε κίτρινη, φίλε. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί. Δεν είναι έτσι. Είναι, αλλά από αρρώστια έγινε κίτρινη. Δεν έγινε κίτρινη από αυτά. Σε λίγο θα κιτρινήσετε από την αρρώστια κι εσείς. Κιτρινή θα γίνετε, Κινέζοι. Ενώ εσείς το έχετε μέσα σας, οπότε έχετε τα αντισώματα. Το σκουλίκι μέσα μου το έχω. Οπότε εγώ που δεν το έχω. Έχω αντισώματα, ναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Χειρότερος από την Κατσαρίδα είμαι. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι μας περιμένει. Λοιπόν, τώρα όσο και τον φίλο από την Ημασία που βγαίνει και τον ενοχλεί που βγαίνει ο Γενίτσαρος, ναι, υπάρχουν και οι Γενίτσαρες στον Πειραιά που είναι παοξίδες. Τι να τους κάνουμε τώρα. Τους δεχόμαστε. Εκείνοι είναι καλοί, εσείς είστε οι κουφάλες. Α, εμείς είμαστε από δέντρο. Ναι, από δόντι. Ναι, τέτοιοι είστε. Κουφάλα, ναι. τέλος πάντων, λοιπόν. Πάρτε το χαμπάρι. Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και κλείνω. Ναι. Είπε ο Φιλάρετος ότι είχαμε πρώτη λεωφορεία και κοροϊδεύαμε τους Αθηναίους. Ναι. Είναι αλήθεια. Μπράβο. Αυτό. Τα θυμάσαι τα Λέιλαντ. Λοιπόν, πήρατε ένα πρωτάθλημα και μας κοροϊδεύετε. Θα το μετανιώσετε. Θα σας ξεσκίσουμε και φέτος. Θα το μετανιώσετε. Από εδώ και πέρα συνηθίστε το. Καλά. Γεια εγώ σου Πασχάλη. Κάτι. Έλα έφυγες. Τέρας. Τέρας. Κοκκινοκίτρινο τέρας. Ορίστε ο επόμενος. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς το να. Ο Δημήτρης ο Δημόπουλος είμαι. Χαίρετε κύριε Δημήτριε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πού είσαι, για χάθηκες. Χάθηκα. Δεν διαφωνώ πλήρως με την τοποθέτηση του προηγούμενου του... Του κύριου Πασχάλη. Όχι. Ποιονού. Του Συναριανού. Του Συναριανού. Που μίλησε τώρα μόλις. Ο Πασχάλης ήταν. Ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης. Ναι, είναι Αριανός και Ολυμπιακός. Αυτός, είναι και Ολυμπιακός και Αριανός. Άντε. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό μας λένε είμαστε σκουλίγε. Έτσι, ναι. Κατάλαβα. Δεν μου λες, έκανες μια καλή κίνηση σήμερα και έφερες τον Παναγιώτη για να μας πει ότι 10 χρόνια τώρα γνωρίζουμε το πρόβλημα. Ναι. Για το κέντρο Ορλόφο. Και είπε ότι τα χρήματα τα έπαιρνε το κράτος, τα οποία είτε τα τρώγανε είτε τα επενδύαν κάπου αλλού και δεν του κοιτάξαν καθόλου αυτό το πρόβλημα. Σωστά. Εγώ σαν Θεσσαλονικός τώρα θα μιλήσω. Έτσι πρέπει. Και δεν θα μιλήσω για αθλητικά. Θέλω να κάνεις μια επαφή με τον Περιφερειάρχη. Τον κύριο Τζιτζικώστα. Ναι. Αυτός ήταν περιφερειάρχης και είναι και τώρα. Και με μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως. Σωστά. Βεβαίως. Αυτός δεν το γνώριζε. Μα αυτό δεν λέω. Για όλους εγώ είπα. Δεν είπα μόνο για τον περιφερειάρχη, για τον δήμαρχο. Ναι, αυτός δεν το γνώριζε για τους πριν. Περιφερειακούς δημάρχους. Για όλους εμάς που βλέπαμε να κυτρινίζει το δάσος. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Είναι όλοι τους. Οι οποίοι αυτό που με παραξενεύει, άκουσα τη βούλα την Πουατουλίδου. Λέει δεν το ξέραμε. Καλά και τι είναι, ποια είναι η δουλειά σου καλέ. Ποια είναι η δουλειά σου να μην το ξέρεις. Δηλαδή ναι, το έμαθε ο δημοσιογράφος ή ο παραγωγός που δεν είναι η δουλειά του. Γιατί ο δημοσιογράφος ή ο παραγωγός σαν και εμένα κύριε Δημήτρη θα ακούσει 5, 10, 20 θέματα, θα πιάσει κάποια από αυτά και θα τα βγάλει. Τυχαία έπεσε αυτή, αυτό που είναι που η δουλειά του. Δεν τον είπε κανένα. Αυτούς που ψηφίζουμε, γιατί εγώ, από ό,τι ξέρεις και εγώ Νέα Δημοκρατία ήμουν πάντα. Εντάξει, και ψήφισα και πριν και τώρα το Τζιτζικώστα. Και
και όλους ό,τι είναι η σχέση με Νέα Δημοκρατία. Δεν το κρύβω, το λέω και το περηφανεύομαι κιόλας. Αλλά είναι δυνατόν ένας πολιτικός άρχοντας, ο οποίος τον ψηφίζεις, να μην ξέρει τα προβλήματα? Τώρα το έμαθα από εσάς. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά σου, ρε Πατουλίδου? Δεν έπρεπε, δεν το άκουσες? Τυχαία εκεί πέρα δεν συζητήθηκε? Δηλαδή σαπίζει το ολόκληρο δάσος. Το δάσος που δίνει αέρα και ζωντάνια και οξυγόνο σε εμάς, τα παιδιά μας, τους γέρους. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι 2, 3, 5 χρόνια τίποτα? Και το έμαθες από τον Σύρι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Για τον αξιό που κατεβαίνουν τα λύματα από τα βιοσωροδεψία και όλα τις βιομηχανίες από τα Σκόπια, εγώ το ήξερα όταν ήμουν φοιτητής ακόμα. Δεν Έλαμε έπρεπε... Τώρα για το 1989-90. Κύριε Δημόπουλε, δεν έπρεπε μέσα στη συμφωνία των Πρεσπών να μπει ένα άρθρο και γι' αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν μπαίνετε πουθενά εάν δεν λύσετε αυτό το πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η προστασία του ονόματος των προϊόντων. Άλλο Μακεδονία, Μακεδονικός Χαλβάς, Μακεδονία, και άλλο Βόρεια Μακεδονία, που το εκμεταλλεύονται και σβήνουν το Βόρεια και βάζουν σκέτο Μακεδονία. Δεν είμαστε το ίδιο? Σλαβοβούργαροι! Βρωμιάριδες μας γεμίσατε βρώμα. Από τα βυρσοδεψία είναι. Και το ξέρεις από το 90. Ναι, φυσικά. Αφού μας λέγανε, όταν πήγα στο Πολύκαστρο, ήμουν φαντάρος και κάναμε διέλευση του αξιού, μας λέγανε να πάρουμε χαπάκι. Χαπάκι. Για χαπάκι να μην πιούμε νερό από τον αξιό. Για την ελονοσία. Να μην πάθετε αυτό. Χολέρα. Ορίστε, Σκοπιάνοι, και θέλουν να μπουν και στην Ευρώπη. Και τα βυσοδεψία, τα λύματα εκεί, έτσι. Γι' αυτό πάνε οι βιομηχανίες εκεί πέρα. Ναι, και τα βαφεία ξυλωθήκαν από εδώ, γιατί είχαν εδώ τη λίμνη, την Κερκίνη. Αυτή εδώ πέρα θα την κάνανε. Ευτυχώς που σταμάτησε αυτό το θέμα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ευτυχώς. Τα βαφεία, όλα τα νερά τα ρίχνανε εκεί πέρα. Και καθώς. Τώρα δηλαδή το έχουμε με τα Σκόπια. Και θέλουν να μπουν και στην κοινή αγορά και στο ΝΑΤΟ. Δεν παίρνετε, ρε κουφάλες. Θα κάνετε τον αξιό. Να το προσέξουν οι πολιτικοί άρχοντες. Δηλαδή 7 Ιουλίου θα ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία, αυτούς που θα ψηφίσουμε, ό,τι θέλει ο καθένας τέλος πάντων, αυτός που θα γίνει κυβέρνηση, θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα προσέξει. Και η αντιπολίτευση. Πρώτη φορά σε ακούω αγριεμένο, ένας λόγιος καλός και οικογενειάρχης και ήρεμος. Όχι, έχω νευριάσει, Γιώργο, συγγνώμη για τον ενικό. Έχω νευριάσει. Έχω νευριάσει, γιατί ακούω συνέχεια λόγια. Και τώρα ξαφνικά ακούω, το ξέρουμε από 10 χρόνια. Και εσείς τι κάνετε, ρε, 10 χρόνια? Και εσύ μου λες από το 90 υπάρχει αυτή η ρήπανση του αξιού, η οποία έχει βάλει στο Θερμαϊκό, και γι' αυτό η φουκαριά, ρε Κατερίνη, είναι με στη βρώμα. Φυσικά, εκεί πηγαίνει. Το μόνο που χαίρομαι είναι... Αν πάει το ρεύμα με λίγο αεράκι... Θα έρθει μέσα στο Θερμαϊκό. Ακριβώς αυτό γίνεται, γι' αυτό αν φυσάει ανάποδα λίγο δυτικά ο άνεμος, φέρνει όλη τη βρώμα που κατέβασε ο αξιός σε εμάς. Αλλιώς την πάση... Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε ότι το βιολογικός καθαρισμός δουλεύει στο 75%. Και το άλλο 25% πού πάει? Πού πάει, ρε φίλε, από ένα εκατομμύριο κόσμο, 1,5. Τα κάτουρα και τα λίμματα και τα κόπρανα. Και πότε δημιουργήθηκε ο βιολογικός καθαρισμός? Πόσα χρόνια έχει? Ούτε ξέρω. Χρόνια. Χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασα. Είπαμε για τον ΟΑΣΤ. Είπαμε για τον ΟΑΣΤ. Ναι. Έτσι. Ναι. Το πιο Λαμόγια, λαμόγια, όλοι οι πρόεδροι βάζανε, βγάζανε. Το πιο βρωμερό κατεστημένο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα ήταν ο παλαιός ΟΑΣΤ. Αυτοί ακριβώς. Που μπήκανε να τον φτιάξουνε, δεν ξέρω αν κάνανε κάτι. Πάντως τίποτα πολύ κάνανε. Καλά κάνανε που διαλύσανε τουλάχιστον το παλιό κατεστημένο. Εκείνο το βρωμερό κατεστημένο. Έχω φίλο κολλητό, ο οποίος είναι οδηγός. Ναι. Οδηγός μέσα στον ΟΑΣΤ. Στην γραμμή Τριανδρίας, το 30. Μάλιστα. Που ξεκινάει από την Ομαρχία, την παλιά Ομαρχία, εκεί στο ΤΕΠΟ, και φτάνει μέχρι
την Τριανδρέα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να φαντάζεις τι τραβάει ο άνθρωπος. Να είσαι καλά κύριε Δημήτρη, να πάρουμε και την επόμενη γραμμή, ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, Μενώτη εδώ πέρα. Γεια σου κύριε Μενώτη. Μενώτη, Μενώτη. Μενώτη. Θα με κάνεις και Μενώτη αύριο. Κάτσε να πάρω την άλλη γραμμή να μην περιμένει και με σένα ας μην πάρουν άλλη τηλέφωνο. Ορίστε ο επόμενος. Ο Μενώτη δεν σταματάει Γιώργο, δεν κόβει πουθενά όλα ίσωμα. Γεια σου έχει Μάκη. Έχει πολύ γκάζι απεριόριστο. Είναι ωραίος ο Μενώτη. Είναι ατρόμητος, αχτύπητος. Δεν παίζεται. Ο πιο δυνατός θα οξύεις, φίλε μου, ακούω τον φίλο τον φιλάρετο που μιλάει και αγαλιάζει η ψυχή μου, έτσι μορφώνουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι και ένας... από σένα που μας λες για την αρχαία Ελλάδα και για αυτά και είπες αυτό το πράγμα που κάνανε τον εξουστρακισμό. Ναι. Οι Αθηναίοι. Και θέλω να πω, άκουσα και τον φίλο τον κύριο Δημήτρη τώρα που μίλησε, που φαίνεται μορφωμένος άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι, όχι αυτοί οι πολιτικοί που ψηφίσαν το μνημόνιο, αυτοί οι άνθρωποι ιδίως που ξέρουν γράμματα και ψηφίζουν τα κόμματα αυτά που ψηφίσαν μνημόνιο, γιατί ξέρεις ποια είναι, τρία κόμματα είναι. Ναι. Βασικά δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 55% από το ΠΑΣΟΚ, μέσα από υπουργούς βουλευτές τι είναι αυτοί. Ο Βελόπουλος ήταν με τον Καρατζαφέρη, το έχει ψηφίσει το μνημόνιο. Και θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι αν ζούσαν στην Αθήνα, τι θα τους κάμναν οι αρχαίοι, οι μονπρόγονοι. Θα τους ρίχναν από τα τείχη, ρε άταφους. Ρε φίλε, ξέρει ο άλλος γράμματα και λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ, ΚΙΝΕΔΟΥΣ, πώς τους λένε αυτούς, οι οποίοι έχουν ψηφίσει μνημόνιο, το οποίο μνημόνιο, αν πάρεις 5-6 σελίδες και διαβάσεις, λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει ζώο, πρέπει να γίνει ανώμαλος, πρέπει να φάει μεταλλαγμένα. Και θα πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχουν άνθρωποι να πάνε να ψηφίζουν τέτοια κόμματα του μνημονίου. Αφού είναι δημοκρατία, το ψήφισε το μνημόνιο. Δηλαδή, να ξαναρθεί να ψηφίσει κι άλλο τώρα. Τι να την κάνει. Και τι να ψηφίσουμε, ρε Μακούλη. Το στρατό. Πρέπει να πάρουμε τα όπλα εμείς και να γίνουμε εμείς στρατιώτες, Γιώργη. Γιατί αυτά που γίνονται όλα, ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος τα έλεγε μέσα από τη φυλακή. Και το λέγανε, υπόγραψε ρε, να σε βγάλουμε να πας. Όχι, παιδιά, λέ, δεν έφταιγα εγώ σε τίποτα. Τα έλεγε όλα. Και ένας ξέρεις τι μου είπε. Όχι, yeah. Λέει, ποιος λέει αυτός που υπόγραψε, λέει, να, σε μια νύχτα να πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα για να πάρει άλλη γυναίκα. Καλά, βρε, αυτός εδώ πήρε, τουλάχιστον πήρε και άλλη γυναίκα. Αυτοί που πάνε και παίρνουν άντρες. Άρα, τρεπόμαστε λίγο, ρε. Το Δεσποινάκι. Δεν τρεπόμαστε λίγο με αυτή τη δημοκρατία. Και θέλω να σου πω γιατί αγανάκτησε ο Λουτσέσκο με τους Αθηναίους. Και κλείνω, μπαμπαμ. Ρίχτω. Θες να σου πω. Λέγε. Άκουσες τι είπε ο Μελισανίδης για τους Ρουμάνους. Λέει, τι φωνάζει αυτός ο Ρουμάνος, λέει. Στο Κορυδαλό όλο ο Ρουμάνος έχει λέει γυαλιστής, είναι κλέφτης οι Ρουμάνοι, δεν είμαστε εμείς. Μάλιστα. Εγώ θέλω να του πω του κυρίου Αυτουνού ότι ο Λουτσέσκου έχει απειβδίσει και έχει τρελαθεί για το λόγο του ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς βρεθήκαν άνθρωποι στον κόσμο να κλέψουν από Ρουμάνους. Πώς ότι οι Αθηναίοι είναι οι πιο μεγάλοι κλέφτες από τους Ρουμάνους. Στο λογιστήριο του κράτους υπάρχει έλλειμμα 1,3250 δις ολοκληρωτικό και αυτοί μας λένε ότι η Ελλάδα χρωστάει 400 δις, λέει. 400 δις χρωστάει στο εξωτερικό. Άμα τα βάλεις όλα τα χρέη, είναι 1,3250 δις. Λέει το λογιστήριο του κράτους, όχι εγώ. Γι' αυτό ο Λουτσέσκου τρελάθηκε. Σου λέει πώς είναι δυνατόν η Αθηναία να είναι πιο μεγάλη κλέφτης. Και όντως, φίλε, όντως. Να είσαι καλά, γεια σου Μακούλη, μπάλα πλέον στα πόδια του Μενώτη. Λοιπόν, Γιώργο. Έλα. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πιάσατε και τα πολιτικά και αυτά. Πάμε και ρε στα σοβαρά τα θέματα, πάω. Από πολιτικά εδώ. Και αυτά, είμαι εκτός από πολιτικής, δεν ψηφίζω χρόνια, δεν γουστάρω πολιτική, γιατί όποιος και να βγει, ξέρεις τώρα τι, που έχει εγκλωβιστεί ο κόσμος με τους πολιτικούς και με τα κόμματα. Ψάχνει να βρει τον καλύτερο κλέφτη. Ρε εσείς, ο κλέφτης είναι κλέφτης, δεν υπάρχει καλός, κακός και μέτρος κλέφτης. Τώρα ο κόσμος έχει εγκλωβιστεί εδώ και 50 χρόνια, ποιος είναι ο καλύτερος κλέφτης. Σε πάρε ψήφι στον καλύτερο κλέφτη και την άλλη μέρα βγει στον δρόμο και ούρλιαζε και φόραζε γιατί σε κλέβει. Μπούφε Έλληνα, μπούφε πολίτη που πας και ψηφίζεις κανένα ρε. Ο πολίτης, ο απλός πολίτης έχει ανάγκη από ισονομία και από δημοκρατία. Εγώ δεν έχω ανάγκη το ποιος θα με ψηφίσει. Άμα αφού όποιος και να με ψηφίσει, αλλά ρε μάγκα, όποιος και να είσαι εσύ που θα με κυβερνήσεις, θα έχουμε τα ίδια δικαιώματα και δεν θα ισχύει ο νόμος του χρήματος και θα ισχύει ο νόμος της ανθρωπιάς. Εάν δεν ισχύει ο νόμος της ανθρωπιάς και ισχύει το χρήμα, άμα αφού όποιος και να βγει δεξιός, αριστερός, πάνω κάτω, στροφή, οχταράκια δεξιά.
Μενοτάκο, πρέπει οπωσδήποτε να πάω σε διάλειμμα. Πάρε αμέσως μετά σε 2 λεπτά. Τρία. Η αγαπημένη μου κυρία Εύη. Και με μάλωσε μέσω του ηχολήπτη, γιατί λέει τον έκοψε το μενότι, ήθελα τώρα να τον ακούσει. Θα πω την αλήθεια, κυρία Εύη μου, γιατί έκοψε το μενότι. Γιατί βλέποντας τις τηλεοράσεις που έχουμε γύρω από το στούντιο, έχουμε 7-8 τηλεοράσεις και πιάνουμε όλα τα κανάλια εδώ πέρα και τα λοιπά, είδα τον παλιό μου συνεργάτη, τον παλιό μου τον φίλο, τον Κώστα, τον Χίτα στον Αντένα. Και ήθελα να ακούσω τι έλεγε. Κούκλος με τένα γαλάζιο αυτό, όπως πάντα με ένα μπαντιλάκι, λίγο παραπάνω το είχε βγαλμένο, ήθελε λίγο πιο μέσα. Έβγαζε πύρινους λόγους. Έκοψα λοιπόν το μενότι να ακούσω τον Κωστάκη, τον φίλο και συνεργάτη πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος κατεβαίνει με τον Βελόπουλο, τον Κυριάκο, στη Β' Θεσσαλονίκης και του λέω, ρε εσύ, του λέω, σταμάτησε την εκπομπή, κάτσε λέει, βγαίνω από το στούντιο και τα λοιπά. Λοιπόν, να έχει καλή επιτυχία. 2-31-0-287-38, κυρία Εύη, μη με μαλώνεις, γι' αυτό έκοψα το μενότι, άλλωστε εδώ είμαστε, έχουμε το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο περιμένει, επεξεργάζεται τα μηνύματα τα οποία στέλνετε και μου φέρνει μέσα το κατάλογο και τα σχολιάζω κι εγώ. Δώστε μου τη γραμμή αυτή και βγάλε μου, θέλω Νίκο από το Γιαννιτσάρα, τον συγχαρώ. Γιατί πλέον ο κύριος Κώστας δεν θα μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, επειδή προχθές παρέλαβε το πτυχίο προπονητικής και πλέον μπορεί να μιλάει και σαν προπονητής και να μην του λέει ο κύριος Κώστας. Καλά, αυτός προπονητής είναι. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, με ενώτε εδώ. Δώστα, αγόρι μου. Λοιπόν, δώστα. Κάτι να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Η κυρία Εύη είναι η κυρία που είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά με το γιο της με τα μαύρα. Δεν ξέρω ρε φίλε, τα μαύρα. Μάλλον αυτή είναι. Έχω δύο αγάπες στο ραδιόφωνο, την κυρία Εύη, την παλιά την Παοξού που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την κυρία Εύη που συνήθως με μαλώνει. Και δύο είναι... Ναι, κυρία Εύη είναι αυτή που διαφημίζεις. Δεν διαφημίζω. Όχι ρε, το κομμωτήριο, όχι, καμία ναι. σχέση. Και κυρία πάντων, Εύη είναι... Αν ήταν να κάνουμε εντάξει, όποια και να είναι, κυρία Εύη. Η κυρία Εύη με μάλωσε που σε έκοψε. Ναι, εντάξει, καλά, έκανε να σε μαλώνει, να πάει και εσύ λίγο μυαλό. Γιατί χρειάζεται, και εσύ λίγο να σε τραβάμε τα αυτιά. Ήθελα να ακούσω τον φίλο μου, το Χίτα, τον Κώστα, ρε. Ρε, άσε τους Χίτες και τους Μύτες, ρε. Μην τρως παπά από τους πολιτικούς, ρε. Αυτοί είναι πολιτικοί, παπά μας πουλάνε. Άντε, ανοίξτε τα μάτια σας, ο καθένας λέει τα δικά του, τα ψηλά του, τα χοντρά του, τα λεφτά του. Κορομάλα, αυτή τα σε όλα τα λεφτά στην Ελβετία, στο Βέλγιο και δεν ξέρω που τα σε όλα του. Μωρό μου, αυτό το μενότι αγαπώ. Μουλιάζουν οι τράπεζες από αυτούς και εμείς ψάχνουμε να βρούμε το λογαριασμό, πώς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Φτάνει τόσα χρόνια, δεν φάγατε τον παπά τόσα χρόνια στους πολιτικούς και να σας πω ρε πολιτική, ένα πράγμα. Εγώ δεν θέλω κάθε 4 χρόνια και 5 χρόνια που γίνονται εκλογές και να πηγαίνουν τα 10 εκατομμύρια κορονοϊδά να ψηφίζουν ποιος θα βγει από εσάς. Εγώ θέλω μεταξύ σας. Να ψηφίζετε μεταξύ σας ποιος θέλει να με κυβερνήσει, αλλά όποιος έχει τα κότσια να με κυβερνήσει, ρε μάγκα πολιτικέ εσύ, θα ό,τι ισχύει για σένα, θα ισχύει για μένα. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, πόσο είναι ο βασικός μισθός, λέω τώρα εγώ, 700 ευρώ, έλα ρε πολιτικέ, μπορείς, έχεις τη μάγκα τα κάκαλα να με κυβερνήσεις με 700 ευρώ μισθό και όλα τα άλλα θα καλύπτω, τα έξοδά σου, τα φαγωπότες και τα αυτά. Αλλά 700 ευρώ, όχι θα με παίρνεις 17 καθαρά, 37 κρυφά και άλλα 117 στείλτα στην Ελβετία και ψάξτε να βρείτε το λογαριασμό και πληρώνουμε και δεν ξεχρεώνουμε και αντί να ξεχρεώνουμε, χρεωνόμαστε και παραπάνω. Και πώς γίνεται ρε εσύ αφού με χρεώνεις παραπάνω? Εγώ όταν έχω ένα μαγαζί και δεν βγάλω μία, πάω στο σπίτι χωρίς μία και πεινάω. Πώς γίνεται μια χώρα, εσείς οι μαγαζάτορες της χώρας μας, τη χρεώνετε και οι τσέπες σας είναι γεμάτες. Δεν θα πηγαίνετε χωρίς μισό, χωρίς μία στο σπίτι σας. Θέλετε να επικυβερνήσετε έτσι, να δω τη μαγιά σας, να δω και την ομορφιά σας. Τώρα να είχαμε να λέγαμε, εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, να σας πω τι θα κάνετε. Πάρτε φόρα όλοι μαζί και ελάτε να μας κάνετε αέρα, όλοι εσείς που θέλετε να μας κυβερνήσετε. Άντε πάτε παρακάτω να παίξετε μπάλα σε καμιά παιδική χαρά, σε αστέρι κανένα λαπάν. Αστέρι μου, αυτός, ναι, τι μενότι είναι αυτός σήμερα.
Τώρα αυτή η χθεσινή που δεν ξέρω από ζωή, που δεν ξέρω από πιάτσα, που δεν ξέρω από δουλειά, αυτοί θα κάνουν κουμάντο εμένα. Ποιοι αυτοί? Αυτοί να μην τους χαρακτηρίζω όπως χαρακτηρίζουμε τη χαμπούζα, αυτές τις φλωρούμπες. Γιατί όλοι είναι γραβάτα παπιών και να σου πω και να μου πεις και σ' αγαπώ και ζετέν και αυτά. Αυτοί είναι για μόνο για το Μονακό. Να πάνε να παίζουν κανένα χόκερ, κανένα γκολφ, κανένα πινκ-πονγκ, κανένα τέννις και αυτά. Ας, αυτοί δεν είναι για Τούμπα. Εμείς στην Τούμπα έχουμε άλλα βιώματα, άλλη τρέλα, άλλες αγάπες, άλλες καψούρες. Γιώργο, εμείς αλλιώς αγαπάμε, αλλιώς γουστάρουμε. Αυτοί έχουν μάθει αλλιώς. Αυτοί έχουν μάθει με τα πολλά και στα χλιδάτα. Εμείς έχουμε μάθει με τα λίγα και Παοκάρα, σ' αγαπώ, μας έχεις πάρει τα μυαλά. Εσύ η τρέλα μας, εσύ η καψούρα μας. Γι' αυτό και πάμε και στην Τούμπα. Για να ηρεμήσει το μυαλό μας, Γιώργο, από όλα αυτά που τραβάμε στη ζωή μας. Αυτή η ζωή, άμα την ψάξεις καθαρά, είναι ένα μαρτύριο, μια αδικία, μια τρέλα. Περνάμε μια μέρα καλή και 101 χάλια. Αυτή είναι η ζωή. Και κάπου με τον ΠΑΟΚ να πούμε με αυτή την τρέλα, με αυτή την αγάπη, που μόνο ο ΠΑΟΚ δημιουργεί τέτοια τρέλα, τέτοια αγάπη, μας ηρεμεί τα μυαλά, τα σωθικά, τα ψυχικά μέσα προβλήματα, τα κομπλεξικά μέσα προβλήματα, όλα τα ηρεμεί και τα φέρει σε μια ευθεία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα όσο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν ακούς, Γιώργο. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, τώρα έκπληκτος. Τώρα σοβαρά. Μέχρι τώρα μιλούσαμε χαβαλέ και χαζοβιολίστηκα. Αυτά ήταν τα χαζοβιολίστηκα. Τώρα τα σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ είναι τα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει κινήσεις, πρέπει να κάνει μεταγραφές. Εάν θέλουμε να ανεβάσουμε επίπεδο, πρέπει να κάνει μεταγραφές. Τώρα αυτό με τον Ισμαήλ Σίλβα, με ένα παίκτη, και μου λείπουν άλλοι 5-6 και πρέπει να είναι 5-6 πρώτης γράμμης παίκτης. Δεν θέλω καλούτσικους παίκτες όπως οι προηγούμενοι οι 23 που τους έχω δανεικούς να κάνω και άλλους δανεικούς. Δεν θέλω δανεικούς καλούς. Θέλω καλούς για την εντεκάδα μου, για να μπω στους ομίλους Champions League και για να πάρω και πρωτάθλημα που είναι ο βασικότερος μου στόχος. Εγώ, Γιώργο, θέλω, ο πρώτος μου στόχος είναι να πάρω πρωτάθλημα, να έχω τη χαβούζα στη σφαλιάρα, στη φάπα, να μην μιλάει, γιατί μια ζωή ήταν αυτή το κουμάντο και μας είχαν αυτοί εμάς οι φάπα, οι φλωρούμπες της χαβούζας. Άκου τώρα, ο Αθηναίος να πουλήσει μαγιά στο Σαλονικιό. Όταν ο Σαλονικής περπατούσε και αλήθευε και έκανε και έρανε να πούμε, εσείς πηγαίνατε από το σπίτι μέχρι το φούρναρι να πάρετε ψωμί και σας πέφτατε τα ψωμιά 5 φορές και σκύβατε να τα πάρετε και σας φόρεσε η μάνα σας πως φέρατε το ψωμί έτσι σαν τα μούτρα σας. Και θα με πουλήσετε σύβρεχα, μπουζιάρι, μαγιά και θα με παίρνετε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα από την Παοκάρα που τέτοια ομάδα δεν ξαναβγήκε στην Ελλάδα. Γιατί όταν εμείς, Γιώργο, οι Παοξίδες κάναμε εκστρατείες και την κάναμε την Αθήνα μια παιδική χαρά και βλέπαμε Παοξί και κρυβόντουσα και λέγανε βοήθεια, Παναγιά μου, βοήθαμε. Έρχονται οι Παοξίδες να πούμε τραλαλά, κρυβόντουσα και θα πάω εγώ τώρα από αυτούς μαγιά και αυτοί με κάνανε κουμάτι και έκανα εγώ από αυτούς ξενέρωτες να κάνω 34 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα. Άκου, αυτό είναι ανέκδοτο. Αυτό πρέπει να μπει σε γελιογραφίες, σε ανέκδοτα, να τα διαβάζει ο κόσμος και να γελάει. Λοιπόν, ο Πάκ πρέπει να κάνει 4-5 καλές μεταγραφές για να ανεβάσουμε επίπεδο και για να έχουμε το τσεπάκι μας στο πρωτάθλημα, γιατί φέτος το πρωτάθλημα είναι μάγκες δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το πήρα φέτος, γιατί φέτος μου την έχουν ακόμα πιο στημένα, ακόμα πιο οργανωμένα. Είμαι μόνος και έχω απέναντι όλους τους άλλους. Έχω το χαβουζιάρι, δεν είναι μόνο τη χαβουζά, είναι και ο Άρης μαζί τους. Έχω χαβουζιάρι απέναντί μου. Οπότε είμαι μόνος και είναι όλοι άλλοι μαζί. Όλοι άλλοι μαζί είναι αγκαλιές και φιλιά. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και από τη μέση πιανόμαστε και χαϊδευόμαστε και εγώ έχω να αντιμετωπίσω αυτό το σόδομα, αυτό το γόμορα. Και πρέπει να είμαι πολύ δυνατός και γι' αυτό Παοκάρα, κάνε μεταγραφές καλές, η Τούμπα θα είναι πάλι καζάνι για να γλεντάω τον κάθε Πασχάλη. Γιατί γουστάρω να το γλεντάω τον κάθε Πασχάλη, Γιώργο. Έτσι μάθαμε από μικρά παιδιά εμείς οι Παοξίδες να γλεντάμε τον κάθε Πασχάλη και δεν ξέρω εγώ τι, που ναι, εγώ και εσύ. Τι εγώ και εσύ, ρε. Και άκου τι λέει ο Πασχάλης, μ' ακούς, Γιώργο. Ακούω, δεν θα πεις τίποτα. Ναι. Και άκου τι μας είπε ο Πασχάλης, Γιώργο. Ετοίμασέ μου να του βάλω το τραγούδι. Το τραγούδι του Πασχάλη. Εγώ γουστάρω Πασαλιμάνι. Βρε Πασαλιμάνι. Θα σου βάλω ένα τραγούδι, ρε φίλε. Σε φέρω ένα τραγούδι. Σε Πασαλιμάνι και αυτά ρε Πασχάλη. Άμα γουστάρεις πασαλιμανιώτικα, άμα να μαζέψουμε 2-3 πασάλους, να συγχωρεύουμε πασαλιώτικα εμείς. Γιατί εμείς στην Τούμπα τον αντίπαλο τον βάζουμε πασαλάκια και χορεύει πάνω στα πασαλάκια μας και τον παράμε παλαμάκια, Πασχάλη. Μαγκές ο Παοξύ δεν περνάνε. Γιατί σας τα έχω ξαναπεί, ο Παοξής είναι η ίδια η μαγιά, είναι η ίδια η περηφάνεια, είναι η τρέλα, είναι το γούστο μας,
είναι η Παοκάρα μας, είναι η καψούρα μας, είναι ολόκληρη ιστορία μας. Ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, που τέτοια ιστορία δεν έχει γραφτεί από καμία ομάδα. Εσείς είστε μια ιστορία παιδικής χαράς, μια σελίδας, και εγώ είμαι μια ιστορία εγκυκλοπαίδειας, τόμους ιστορίας ο ΠΑΟΚ. Γιατί άμα κάτσε ο ΠΑΟΚ θα σε πει ιστορίες από τη ζωή του, από τις εκδρομές του και από τις μάχες που έχω δώσει στην Αθήνα, στη Χαβούζα και τελικούς και δεν ξέρω εγώ τι, θα θαμπώσετε, θα τρελαθείτε, θα βαράτε κεφαλιά στην κεφάλα σας να συνέρθετε από αυτά που θα ακούσετε. Δεν μπορώ παρά να μην σε διακόψω να σου βάλω το τραγούδι, άκου το. Άντε, ακού. Μελοτάκο, σήμερα μας πήρε στα μυαλά, τεράστια πολιτική τοποθέτηση του Μενώτη, αλλά έβγαλε και ένα παοξιδλίκι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Νίκο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ για την πράγμα. Έμαθα ότι πήρε το πτυχίο προπονητικής και πλέον δεν μπορεί ο κύριος Κώστας να σας πουλάει μαγιά, ότι καλά προπονητής είσαι και μιλάς έτσι για τις γραμμές. Ναι, πουλούσε μαγιά ο κύριος Κώστας. Συνέχεια. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κρατήσω μυστικό. Σε κατηδίαν συζητήσεις θα με βάρει τώρα τηλέφωνο και θα μου πει δεν πρέπει να λες κατηδίαν συζητήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα το πω. Μου έλεγε ότι και πού ξέρει αυτά και μιλάει για γραμμές ο Νίκος προπονητής. Είναι, να τώρα που είναι προπονητής, άντε μίλα κύριε Κώστα. Τέλος πάντων. Καταρχήν είχες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το θέμα του σεξ σου. Ναι. Και επειδή, για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε στα δικά μας, επειδή πριν κάποια χρόνια ήμουνα στη Θάσο κάνοντας διακοπές με την οικογένεια, είχα τύχει σε ένα κλιμάκιο Γερμανών, το οποίο είχε έρθει στη Θάσο για να δει τα πεύκα της, και η Θάσος είχε το ίδιο πρόβλημα πριν από κάποια χρόνια. Νομίζω πρέπει να ήταν το 2016, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Το 2017. Μα αυτό το σκαθάρι, αυτό το που μπαίνει μέσα αυτό στο... Αυτό το σκαθάρι, το έντομο αυτό, το σκαθάρι το μαύρο, ναι. Το μίσους πινιπέρντα λέγεται, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα έντομο το οποίο πραγματικά μπορεί να φανίσει ένα δάσος, και το χαρακτηριστικό του, φίλε Γιώργο, είναι ότι γεννάει την άνοιξη σε δέντρα τα οποία ήδη τα είχε φάει. Είναι τα καμένα αυτά δέντρα, τα ξερά, εκεί κάνει τα αυγά του, και μόλις, ας πούμε, κολλαφθεί όλη αυτή η ιστορία, ορμάνε στα φρέσκα δέντρα, με αποτέλεσμα να πίνουν τους χυμούς τους και να τα αφανίζουν. Αυτά λοιπόν τα ξεραμένα ή τα δέντρα τα οποία έχουν προσληφθεί από αυτή την ασθένεια θα πρέπει να κόβονται και να καίγονται, όχι να μεταφέρονται σε άλλες περιοχές για αμοιβές των υλοτόμων, γιατί κουβαλάνε μέσα τα αυγά, τις νύφες, τις προνύφες, πώς λέγονται αυτά, ξέρω. Ναι, είναι μια χαρά τα λες. Να μπορούν να μολυθούν και άλλα σημεία. Τώρα, αν δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τους υλοτόμους, αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, τέλος πάντων. Το δάσος πάντως του Σέικου, που είναι ο πνεύμονας της Θεσσαλονίκης, για να μην πω και της Μακεδονίας ευρύτερα, πρέπει να σωθεί. Είναι αλητία να μην σωθεί ένα τέτοιο δάσος. Φίλε, έχεις απίσει όλο. Σάπισε, ναι, κυτρίνησε. Δεν το έχουμε αξιοποιημένο, τέλος πάντων. Ένα το δράμα. Ζητούμενο είναι ότι... Ένα δράμα. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα, γιατί αυτό το σκαφάρι γεννάει, με αποτέλεσμα, ρε φίλε, να επιτίθεται και σε καινούργια. Δηλαδή, τα νεογνά με το που γεννηθούν κατευθείαν επιτίθεται σε φρέσκα δέντρα για να μπορέσουν να τραφούν. Τέλος πάντων, οπότε δεν μπορεί να γίνει απευθείας αναδάδωσης, ή άμα δεν πεθάνει το παλιό το μικρόβιο. Να γίνει απευθείας, δεν κόβουμε και φυτεύουμε. Δεν γίνεται. Εννοείται. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα πρέπει να κοπούν όλα τα προσβεβλημένα δέντρα, και αυτά τα οποία είναι κάτω και έχουν σαπίσει να απομακρυνθούν, να καθαρίζει ο τόπος, να ιανθεί δηλαδή ο τόπος,
Και από εκεί και πέρα να μπουν τα φρέσκα τα δέντρα, να γίνει η αναβάζωση, ρε παιδί μου, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια να μπορεί, ας πούμε, αυτό το μέρος το οποίο έχει προσβληθεί να ξαναφέρει στα ίσα. Αυτό που πραγματικά με έκανε να βγω από τα ρούχα μου που λένε ήταν ότι οι δημαρχαίοι και οι υπεύθυνοι, κάτι πατουλίδενες, κάτι ξέρω εγώ τι που βγαίνανε, λέγανε ότι εμείς από εσάς το μάθαμε. Λέει. Εντάξει, δηλαδή είναι δυνατό, ρε φίλε, να μην ξέρουν το τι γίνεται στο ένα ολόκληρο δάσος, λες και έχουμε καμιά πενταριά, ένα είναι. Εντάξει, και αυτός ο δήμαρχος του Πανοράματος που λέει δεν είμαστε αυτοί το δασαρχείο. Εντάξει, το δασαρχείο δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εσύ γιατί δεν βγήκες, ρε φίλε, να κλείσεις το δρόμο που είχες κλείσει μια φορά αν περάσουν από την Πηλαία. Θυμάμαι είχε κάτι να διαμαρτυρηθεί και κλείσαν τον περιφερειακό. Γιατί δεν πήγε βγήκες να κλείσει τον περιφερειακό. Να πεις εδώ πεθαίνουμε. Τι κάνετε. Τίποτα. Από τον δημοσιογράφο, από τον παραγωγό έμπαθε αυτό που έγινε. Δηλαδή άμα δεν ήτανε. Κοίταξε Γιώργο, θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Είτε είμαστε σκουπιδιάριδες, είτε είμαστε υδρονομείς, είτε είμαστε δήμαρχοι, είτε είμαστε κληκτήρες, είτε είμαστε οτιδήποτε. Αν αγαπάμε τον τόπο μας και την πόλη μας, πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δηλαδή, το να μην κάνω τίποτα και να πληρώνομαι, αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον, ειδικά στο δημόσιο τομέα. Κάνε όμως και κάτι για να το βρουν τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Ο Ψωμιάδης είπε δηλαδή ότι ήρθανε χρήματα για αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία το κράτος, επειδή το κράτος τα εισπράττει, δεν τα επένδυσε στη σωτηρία του δάσους, ή φαγωθήκανε, λέει, ή επενδυθήκαν κάπου αλλού, δεν ξέρω. Επενδυθήκανε σε πράγματα τα οποία ήταν πιο αναγκαία για αυτούς πέρα από τη φύση. Επενδυθήκανε σε άλλες κατηγορίες για να γιατρέψουν άλλες πληγές. Να πάρω τη γραμμή την τελευταία, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, θα κλείσω με τον Νίκο, γιατί ο Μενώτη είπε κάποια πράγματα που ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ορίστε ο τελευταίος. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε μου. Γεια σας, κύριε Συρίγο μου, τι κάνετε. Μια χαρούλα, ποιος είστε. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε βασικά. Και θέλω να πω κάτι λίγο σοβαρό. Το πνίγω τόσο καιρό μέσα μου. Θέλω να ξεσπάσω, κύριε Συρίγο. Μπορώ να το πω. Καμέρας! Ακούσε το χίτα, φέρετε. Καμέρας. Έλα, ο Μενώτη είπε κάποια πράγματα πολύ σοβαρά, Νίκο. Ναι. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τουλάχιστον 5-6 μεταγραφές υψηλού επίπεδου. Αν θέλει, ναι, συμφωνώ. Εφέτος να είσαι, γιατί πέρσι, εντάξει, ότι έγινε, είναι μεγάλη ιστορία το τι έγινε πέρσι και πώς εξελιχθήκαν τα πράγματα. Εφέτος είσαι στημένος από παντού. Έχεις το θέμα ότι δεν μπορείς να πεις δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη φέτος. Η είσοδος στο Champions League είναι 30 εκατομμύρια και άμα θα πας και καλά, το λιγότερο. Θα μπορεί να πάνε και 40. Και θες παίκτες. Η ομάδα είναι αποδυναμωμένη. Το 50% της ομάδος από πέρσι έχει ήδη αποχωρήσει και δεν έχει γίνει ούτε μια σοβαρή κίνηση. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Κοίταξε Γιώργο, η είσοδος στο Champions League για μένα, ειδικά για αυτή τη χρονιά, είναι μονόδρομος από την άποψη ότι η ομάδα, πέρα από τα χρήματα τα οποία θα εισδέψουν στα ταμεία, και δεν είναι μόνο τα 30 εκατομμύρια του Champions League, αλλά είναι και ότι μεγαλώνουν και οι χορηγίες, διεκδικείς περισσότερα λεφτά από τους χορηγούς, καλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια, ανοίγουν πόρτες μανατζαρέων οι οποίοι είναι σφραγισμένοι και σου λέει δεν το στέλνω στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν προοπτικές. Και το βλέπουμε και φέτος αυτό το πράγμα στον ΠΑΟΚ, στον πρωταθλητή και ΑΕΤ, το ΠΑΟΚ δημιουργούνται προβλήματα γιατί οι μανατζαρέοι δεν θέλουν, οι ποδοσφαιριστές δεν θέλουν την Ελλάδα, τη θεωρούν δηλαδή ένα πρωτάθλημα πολύ υποβαθμισμένο και θεωρούν τους εαυτούς τους ότι αν θα έρθουν στην Ελλάδα θα κάνουν ένα πισωγύρισμα στην καριέρα τους, πέρα τα λεφτά που μπορεί να τους δώσει ας πούμε ο Ιβάν. Γιατί τόση ώρα που μιλάς σκέπτομαι τον Ελ Καντουρί. Γιατί ήταν όλο αυτό που είπες ήτανε. Ναι, ήταν όλο αυτό ακριβώς, μπράβο. Πολύ μεγάλο. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε, θησάβρισε στην ομάδα, πήρε ένα πολύ παχυλό συμβόλαιο, αλλά δεν μπόρεσε να δεχθεί. Έβγαλε αυτή την ξυνήλα, έβγαλε
αυτή την ότι δεν κάνω εγώ για εδώ, δεν είμαι για εδώ, είναι πισωγύρισμα για μένα. Λοιπόν, αυτό το σκέφτονται πάρα πολλοί αθλητές. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, Γιώργο. Δηλαδή, ένας αθλητής ο οποίος θέλει να κάνει καριέρα, σκέφτεται τα φράγκα, αλλά τα 25 του δεν τα σκέφτεται τόσο πολύ. Ναι, στα 30, 32, 35, ναι, εκεί θα τα σκεφτεί. Αλλά ένα παιδί που θέλει να παίξει σε υψηλό ποδόσφαιρο μπορεί να πάει με λιγότερα λεφτά, παραδείγματος χάρη, σε μια ομάδα της Αγγλίας και να μην έρθει στον πρωταθλητή πάγκο με περισσότερα. Αυτό γίνεται. Πραγματικά γίνεται. Και όλες οι ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φέτος αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Μα βλέπετε, δεν είδες αυτόν τη ΑΕΚ, κάνει... αυτή την παικτούρα, Πόνσε, πώς λεγότανε. Ναι, από τη Ρώμα. Δεύτερο σκόρ πίσω από το κουλούρι που βγήκε. Ναι. Τον έκανε, του πήγαν να του καλύψει το συμβόλαιο Μελισανίδη σε 7 εκατομμύρια τη ρήτρα και λέει όχι, δεν θέλω. Δεν θέλει, αυτός ακόμα τρέχει, ρε Γιώργο. Αυτός έκανε ένα χρόνο στην ΑΕΚ και ακόμα τρέχει. Σου λέει τι να κάνω εγώ, δεν είμαι για εγώ εδώ. Κατάλαβες, τέλος πάντων. Να πήγε να παίξει στην Τρίπολη με 150 άτομα, στη Λαμία, ξέρω εγώ τι, Ατρόμητο, με άδεια γήπεδα, υποβαθμισμένα γήπεδα. Είναι και ο τρόπος δουλειάς. Είναι και ο τρόπος που εξελίσσεται ένας αθλητής, είναι και ο τρόπος που έχει, που έχει παραστάσεις ένας αθλητής. Να παίξαν με την αθλητής... τον Άγιαξ και πήγαν να κάψουν τον κόσμο μες στο ΆΚΑ, πέφτανε μολότοφ. Ναι, εντάξει. Ακόμα αυτά τρέχει. Είναι οι ασχήμιες. Επίσης ένας αθλητής, ας πούμε, τώρα να σου πω κάτι. Τις προάλλες σε μια τελετή λήξης που έγινε εδώ στα Γιαννιτσά, συναντήθηκα με τον Κώστα του Δημητρίου, το παιδί το οποίο είναι στη Βασιλεία και το βραβεύσαμε σε μια εκδήλωση που έγινε. Τι γίνεται αυτό? Για φέτος το καλοκαίρι. Το παιδί είναι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Παίζει. Σε ένα πανεπιστήμιο που μαθαίνει καθημερινά το ποδόσφαιρο, το πώς παίζεται. Παίζει, σε υψηλό ρε, ο επίπεδο. Παπάς, η τζάμπα πήγε εκεί και είναι χαρούμενο. Είναι 19, φίλε Γιώργο, παίρνει παραστάσεις, είναι 19 χρονών το παιδί. Δεν είναι 25, είναι 19 χρονών και ακόμα κάθεται στο θρανείο και μαθαίνει πράγματα. Καταρχήν δουλεύει με άλλους ρυθμούς. Είναι τεράστια τα σχολεία στην Ευρώπη και το πρωτάθλημα της Ελβετίας, το οποίο δεν είναι να πεις από τα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά οι υποδομές εκεί είναι τεράστιες. Ναι βέβαια, η σοβαρότητα που υπάρχει ρε φίλε. Το κατάλαβες, δηλαδή το δεν υπάρχει αυτό το μαμουλούκι που υπάρχει εδώ. Μείναμε πολύ πίσω σε πολλά πράγματα ρε φίλε. Μείναμε, ναι. Όσο μίσο μείναμε στο επίπεδο το ποδοσφαιρικό, γιατί κάποτε οι ομάδες της Ελλάδος αντιμετωπίζανε χωρίς δέος τις ομάδες της μεγάλης της Ευρώπης. Θυμάμαι τώρα με την Bayern, ΠΑΟΚ, με την Μίλαν, με δυνάμεις, με τον Άγιαξ, με την Μπαρτσελώνα, τους κέρδιζε, τους έκανε. Σήμερα έπαιξες με την Τζέλσι και δεν είχες ένα κόρνερ κερδίσει στα δύο μάτς, ούτε ένα σουτ προς την περιοχή. Έχουν φύγει. Εντάξει, πάρα έχουν, και όχι μόνο. Έχουν ξεφύγει, ρε Γιώργο, τα πράγματα. Ξεφύγανε, αλλά ξεφύγανε και στα άλλα. Όχι μόνο στο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Ό,τι επίπεδο υπάρχει στο ποδόσφαιρο, διαφορετικό, τόσο είναι και στη ζωή. Εννοείται. Του Έλληνα. Εννοείται. Τώρα χάσαμε ρε το δάσος και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μας ενημερώσει. Δεν τρέπονται λίγο, ρε. Κάνατε τη συμφωνία των Πρεσπών και βάλανε ένα άρθρο μέσα ότι για να υπάρξει συμφωνία θα σταματήσετε να στέλνετε τα βυρσοδεψία σας, να πούμε, να εκβάλουν στη Θεσσαλονίκη και στο Δερμαϊκό. Πού να χαθείτε, κοπρόσκυλα! Κοπρόσκυλα! Γι' αυτό σου επισημαίνω και εγώ και σου λέω ότι για κάποιους μπορεί να μην είναι καταστροφή το να μην πει ότι πάω στο Champions League, αλλά για μένα θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να ανεβαίνει καθημερινά σκαλοπάτια και ένα τεράστιο σκαλοπάτι είναι το Champions League. Το ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει τις μεταγραφές που θα έπρεπε να έχει κάνει είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και κυρίως είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην ψυχολογία του κόσμου, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να αισθάνεται μια ασφάλεια βλέποντας να έρχονται και να καλύπτονται κάποιες κενές θέσεις. Βέβαια μέσα από τη διοίκηση βλέπω ότι δουλεύουν με μια μεθοδικότητα, δεν βλέπω ότι τους έχει πιάσει άγχος ή τους έχει πιάσει, ας πούμε, μια, πώς να το πω ρε παιδί, μια γρηγοράδα, να κάνουν γρηγοράδες δηλαδή πάνω στις μεταγραφές.
και σκέφτονται πάρα πολύ το πώς θα λειτουργήσουν. Εγώ τους έχω εμπιστοσύνη από τη μια, δεν μπορώ όμως να πω ότι δεν αγωνιώ κι εγώ για το ότι η ομάδα θα πρέπει τουλάχιστον από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ο Λουτσέσκου να την μοντάρει και να την δουλέψει, γιατί οι αγώνες είναι πάρα πολύ κοντά. Εγώ γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη το Λουτσέσκου, ρε φίλε. Όχι, το Λουτσέσκου να τον έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Καμία. Δεν πρόδισε ένα δουλειά. Παιδί, ένα νέο παιδί δεν πρόδισε στην ομάδα. Ένα ταλέντο. Στείλαμε τώρα τον Κουλούρη με 25 γκολ, 30 και δεν είχε θέση στον ΠΑΟ για να παίζει αυτός με τον Σαγόνι, πώς το λένε, ο Σβιτεύσκι. Δεν είχε αυτό το παιδί. Στείλαμε τον Γιαννούλη, που το στείλα στο Βόλο. Δεν μπορεί ο Χατζησαΐας να είναι πέμπτο σέντερ μπακ. Τόσο πια. Είναι καλύτερη αυτή για να βρει τον Ντόσκα εκεί πέρα. Δεν έδωσε μία ευκαιρία σε ένα παίκτη. Άσε με τώρα. Κοίταξε να δεις. Θα την ακούσει και ο Λουτσέσκο φέτος. Και ακόμα κλαίει πόβει ο Κάνιας και ο Ζάχοφ. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο σε αυτό που θα σου πω. Θα κλέψουμε και 10 λεπτά από τον Σταμάτο Μουρελή. Θέλω να σε ακούσω σήμερα. Η καρέκλα του προπονητή του ΠΑΟΚ είναι με ηλεκτροφόρα καλώδια. Αυτό που τον ενδιαφέρει τον Λουτσέσκου και τον κάθε Λουτσέσκου που θα είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ, το στο τέλος του Μάιο να είναι πρωταθλητής και ναι, αλλά πες τώρα το Λουτσέσκου τώρα, φέτος δεν θα είναι τα παιδιά, να καθαρίζει τα Κουλούρης, μάτια. Πρόσεξε, όπως είναι ο Κουλούρης, όπως είναι ο Χατζησαΐας, όπως είναι αυτοί. Πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον τούμπας. Τα ελληνάκια γενικά δεν μπορούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον τούμπας. Δώσε γιατί ρε, με το πρώτο λάθος θα είναι κρεμασμένα ανάποδα. Ρε αδερφούλη, έκανε λάθος ο Βαρέλα πέρσι με τη Sporting, με την Μπεφίκα, έκανε το πέναλτι χωρίς λόγο. Έκανε λάθος ο Πασχαλάκης στο ίδιο το μάτς, δεν άφησε την μπάλα να βγει κόρνερ. Έκανε λάθος ο Μάτος που έδωσε την μπάλα σε εκείνο τον Φουκαρά, τον Ουκρανό, πώς το λέγανε, τον center back. Το Χατζερίδη. Το Χατζερίδη και απευλήθηκε. Όλοι κάνουν λάθη. Δώσε μου και εμένα μία ευκαιρία, ρε φίλε, μπορεί εγώ να μην το κάνω. Δεν τους έδωσε ούτε μία ευκαιρία. Ο κύριος Λουτσέσκος. Εντάξει. Ούτε μία. Ούτε μία, σε κανέναν. Φύγαν οι τερματοφύλακες. Όχι. Τα νέα τα παιδιά. Σε αλήθεια, παρακαλώ τώρα. Δεν κάνει ο... Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, ο Λουτσέσκου έχει δώσει ευκαιρία σε όλους. Και στον Κίτσιο έχει δώσει ευκαιρίες. Και, αν δεν και στον Κουλούρη έχει δώσει ευκαιρίες. Γιατί, μην ξεχνάς ότι... Ένα λεπτό, γιατί δεν ακουγόμαστε και έχω και μια καθυστέρηση στον ήχο. Μην ξεχνάς ότι όταν ο Πρίγιοβιτς είχε βγάλει κάτι αναγούλες, τον είχε πετάξει στον πάγκο και έπαιζε ο Κουλούρης εντερφό. Και ήταν και πολύ καλός. Καλά. Ναι, και ήταν και πολύ καλός. Και μετά τον έδωσε ένα τρόμητο. Μετά μπήκε ο Σέρβος μέσα, όπως τον ήθελε ο Λουτσέσκου, και άρχισε να βομβαρδίζει. Ναι. Πού να βρει θέση ο Κουλούρης όταν έχεις μπροστά αυτό το θορυκτό. Θα βρεις, πες μου εσύ. Οι καλοί παίκτες πρέπει να παίζουν. Εγώ θα σου θυμίσω κάτι. Ο κύριος Κώστας, άμα ακούει την εκπομπή, κάποτε η Βραζιλία έπαιξε με πέντε δεκάρια. Πέντε, και οι πέντε ήταν δεκάρια. Και τους βόλεψε. Ο καλός, άλλαξε το σύστημα, ρε. Τώρα έχουμε τώρα το Σβιτεύσκι. Ναι, τώρα... και φέτος αν γίνονται αυτές οι αλκημίες που γίνονται παλιά, δηλαδή να παίξεις με 5 δεκάρια, θα φας 8 γκολ. Ναι, ρε, εδώ ο Αναστασιάδης έκανε μια αλχημία να βάλει ένα αμυντικό χαφ δεξί μπακ και από εκεί τον πήρε χαμπάρι ο Ιταλός και τον έριξε 3. Βέβαια. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν από 10 χρόνια. Δεν είναι, ρε παιδί μου, απλώς είπα ένα παράδειγμα. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει ένα άλλο σύστημα εκτός από αυτό που παίζει. Να χωρέσει μέσα και ο Σβιτεύσκι. Και ο Αγκόπ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ρε, είσαι και προπονητής. Γιατί θα πρέπει να παίξει με ένα σύστημα, παραδείγματος χάρη 4-4-2, για να παίξει με δύο επιθετικούς, με αποτέλεσμα να του λείπει ένα αμυντικό χαφ. Ένα χαφ γενικά. Χαφάρες θες για να παίξει αυτό το σύστημα. Με δύο χαφ μόνο. Χαφάρες θέλεις για να παίξει αυτό το σύστημα και για να θα βάλεις σήμερα που σου λείπουν 5 χαφ. Γιατί 5 χαφ λείπουν από πέρσι. Θα σας τους μετρήσω. Κάνιας, Ζάχοφ, Ολιβέιρα και Μαουρίτσιο και ποιος άλλος είναι. Και ένας ακόμα. Και ο Βέρμπλουμ. Και ο Βέρμπλουμ, 5. Και δεν έχεις πάρει ένα. Πήρες ένα δεξιμπακ εκεί που ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος. Ποιος ήταν αυτός. Ο Λίριτζης.
Δεν μπορούσε να παίξει αυτό το παιδί πίσω από το Μάτος. Δεν μπορούσε. Μπορεί να παίξει, βέβαια. Μπορεί, αλλά μπορεί πήρε παίκτη εκεί. Με κατάλαβες γιατί βγάζω εγώ τα παράπονά μου. Συμφωνώ μαζί σου, εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό το κομμάτι. Δώσε μου ρε και εμένα μια αυτή, θα πεις τώρα οι λεπτομέρειες που παίζονταν πέρσι. Γιατί δεν ήταν που πήρες το κυπέλο και το πρωτάθλημα, ήθελες και το αίτητο πέρσι. Δεν μπορούσες δηλαδή στο τέλος που είχες πάρει το πρωτάθλημα με τα Γιάννενα τελευταίο μάσα να τον βάλεις να τον δούμε. Και δεν τρέχει τίποτα άμα χάσουμε. Σου λέει όχι, θέλω και το αίτητο. Εντάξει. Το καταλάβαινα πέρσι. Ήταν, μεγάλη μαγιά, Νίκο. Στο στέμα αυτό το αίτητο ήταν το μεγαλύτερο ρουμπίνι. Ρε, βέβαια, βέβαια, μα το δικαιολογώ, αλλά λέω εφέτος. Τι μου παίρνεις παίχτη εκεί, ρε φιλέ. Και θες να κρατήσεις και τον Τόσκα, θα έρθει και ο Βιερίνη και ο Γιαννούνης, πότε θα παίξει. Άσε τώρα. Εντάξει. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα τα λύσουν οι προπονητές μας, γι' αυτό πληρώνονται εκεί. Εμείς θέλουμε να μας έχουν πρωταθλητές και κυπελούχους. Εμείς κάνουμε τον οπαδό, μας, τον οπαδό δεν τον ενδιαφέρει άμα θα παίξει ο Κουλούρης ή ο Κατζηδάκης. Τον ενδιαφέρει αλλιώς τον οπαδό να, τον ενδιαφέρει να κερδίσει τον Ολυμπιακό 3-0, ναι, τον Άρη 2-0. Μαζί σου. Και μαζί. Αυτό τον ενδιαφέρει τον, ναι, οπαδό. Αλλά άμα δει και κανένα Ελληνάκι μέσα, χαίρεται ο Παουξής. Άμα δει κανέναν Ελληνάκι, μπορεί να το πετάξει καμιά κοτρώνα μέσα, όχι, να του πάσει κανένα κεφάλι. Όχι. Άμα κάνει κανένα λάθος. Ή μπορεί να τον να το συναντήσει σε κανένα μπαράκι έξω και να τον βγάλει από το γιουγκιακάδο. Στα πολλά χρόνια. Τα ξέρουμε και αυτά, Γιώργο. Στα πολλά χρόνια που συζητάμε μαζί, πάντα μου έλεγες στον αέρα, αλλά και επί προσωπικό όταν μιλάμε, άστο, δεν είναι η ώρα να μιλήσεις. Θα μιλήσουμε όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα. Ώστε να αρχίσει το καινούργιο το πρωτάθλημα, θα μιλάμε όσο θέλουμε και μόλις πάνε να ξεκινήσει καλά εκεί και πέρα μούγκα πάλι και θα. Βέβαια. Αλλά τώρα θα πούμε πέντε κουβέντες. Λουτσέσκου, κοίταξε και ορισμένα άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να μου δίνεις μια θέση στα πέντε center back. Αυτό το γίγαντα, το Χατζησαία, γίγαντας. Βουνό. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δώσε μου ρε, πάρε μου στην προετοιμασία μαζί. Βάλε μου να παίξω στη θέση του Βαρέλα ή του άλλου του Λόρδου που έχετε εκεί. Σαν Λόρδος δεν είναι η κουφάλα. Ο Κρέσπο, έτσι, έχει αυτό το Ισπανός Λόρδος, να πούμε. Με το δόντι έτσι λίγο φων ζώο. Ναι, είναι λίγο. Έχει λίγο, ναι. Ο άλλος Ολυμπιακός πήρε έναν εκεί. Το φαντάζεσαι με εκείνη εκεί την ισπανική την πανοπλία που φορούσαν τότε στο Δον Κιχώτη. Ναι, ναι, τέτοιες εκεί με τα μυτερά εκεί να σε καρφίτσεις τα ξύφη. Ναι, ναι. Όχι αυτό που είχε ο Σπάρτακος, ξέρω εγώ, τη Χατζάρα. Όχι, ναι, όχι. Και είναι τα φλόρικα με τις περούκες, με τις ελιές. Τα φλόρικα με τις κάτι μπροστά που είχαν κάτι σαν, τι ήταν εκείνα, κάτι σαν... Σαν καρφίτσες ήταν. Σαν καρφίτσες, ναι. Που μιλούσαν στον πληθυντικό στη γυναίκα του, άμα θέλουν να προκαλέσουν, του πετούσαν ένα γάντι. Άρπα τώρα ναι, το λέμε ώρα. Κάτι γελία τέτοια, ναι, κάτι τέτοια θέματα. Ναι. Κατάλαβες. Τώρα τα λέμε, ρε φίλε. Θα τα λέμε. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα center back. 6 μήνες φυλακή ήταν. Το μαθές. Το ξέρω, ναι. Το ξέρεις. Τι είναι αυτός. Έχει φέρει κάτι. Και εσύ έχεις το Βαρέλα να κλαίει με τα παιδιά του. Κοίταξε, φοβάμαι. Ο Ολυμπιακός έχει φέρει μεταγραφές οι οποίες στο ποδοσφαιρικό στερέωμα μπορεί να είναι ονόματα του παρελθόντος, αλλά αν κοιτάξεις το βιογραφικό του στα τελευταία χρόνια. Είναι γελιότητες. Δηλαδή κάτι Βαλβοενά και κάτι άλλοι που έχουν έρθει οι οποίοι είναι 150 κιλά και ο άλλος έχει έρθει από το νοσοκομείο κατευθείαν ας πούμε να παίξει ποδόσφαιρο. Oh, oh, oh. Και φυσικά οι Γαβροί βγάλανε ανακοινώσεις τη θύρα 7, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Ναι, έχει ότι... στείλει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ένα μήνυμα ότι κύριοι μας δουλεύετε ψηλό γαζί. Καλά, το κυνηγήσουμε δηλαδή, φέτος στο Μαρινάκι άμα δεν πάρει. Δεν είναι μεταγραφές τώρα αυτές. Και απ' την άλλη να σου πω κάτι Γιώργο, δεν είναι μόνο να λέμε ονόματα. Το θέμα είναι να είναι και ουσία στα ονόματα αυτά. Έτσι. Εγώ δηλαδή, είδα που πήρε ένα δράκο στην άμυνα και έχει και εκείνο το Σισε, το γίγαντα. Και εμείς έχουμε το Σερ από τη μια μεριά, το Γκόντε Ντελα Πόρτα και απ' την άλλη τον καλό τον άνθρωπο με την οικογένεια και τα κλάματα όλοι μαζί. Και εκεί εγώ θέλω δράκο, άγριο. Το center back είναι άγριος. Πώς είδες τον Βαρέλα εκείνο το tackling που έκανε και σηκώθηκε με τον Ολυμπιακό και έκανε που δάγκανε. Αυτό τον Βαρέλα αγάπησε. Αυτό να θέλω.
Ο Δράκος, πώς το λέει, το θηρίο. Έτσι είναι ρε τα θηρία. Έχεις δει τον Καλιτζάκη. Κοίταξε να δεις. Ο Βαρέλα μπορεί να έχει ένα πρόσωπο face. Έτσι λίγο να φαίνεται το καλό παιδί. Αλλά αν το δεις όταν αγωνίζεται, καθόλου παιδί δεν καλό δεν είναι. Ρε θέλω να τα ακούω να το λέει. Και τα τάκλε του θα τα ρίξει. Και τις ψυμαχίες που θα τις έχει. Νίκο, άκου το θείο το Γιώργο. Γυναίκα λέει του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι μόνο τιμία, πρέπει να το δείχνει κιόλας. Δεν μ' αρέσει, όλα αυτά τα ξέρω που λες. Έχεις τα δικιά σου. Ναι. Θέλω όμως να το λέει κιόλας. Να το δείχνει κιόλας. Να τον αγριεύει. Θέλω να το δείχνει. Ναι, το center back είναι άγριο. Δεν γίνεται να ξέρει. Έχεις μια φλόρικη ομάδα. Φλόρικα, δεν έχεις κακό άνθρωπο μέσα. Σου λείπει ένας Γκαρσία. Σου λείπει ένας Κοντρέρα, άγρι. Ακόμα και ένας ο Μουσλίμοβιτς, όπου γινόταν μανούρα, ξέρεις, πάντα έτρεχε. Μέσα ήταν, ναι. Αλλά μπορεί να μην έκανε, αλλά έτρεχε. Εδώ ρε, πολύ φλωριά ρε φίλε. Πάω και ένα άγριο ομάδα. Κοίταξε, πολεμική ομάδα. Πάντα, με το Ζαγόρα πάντα ψάχνουμε να βρούμε έναν παίκτη στον ΠΑΟΚ, ειδικά αμυντικό χαφ. Και ειδικά όταν πήγα στο Περού, μου λέει μπορείς να βρεις και ένα αμυντικό χάφ να του φέρεις που να έχει μια ουλή από τα χίλια μέχρι το αυτή πίσω. Σε παρακαλώ πολύ, να είναι λίγο άγριο άνθρωπος. Φέρε μου έναν άγριο ρε φίλε. Ή ο υποξίδης είναι άγριο άνθρωποι, δεν είναι φλόρι. Ρε Γιώργο, με αυτό όμως το ποδόσφαιρο το οποίο επικρατεί και προσπαθούν οι Ευρωπαίοι πολιτισμένοι να μας περάσουν. Δεν πρόκειται να παίξω τις κόκκινες κάρτες. Δηλαδή με το που θα γίνει η πρώτη μανούρα να δηλαδή πούμε, ο Σέρτζιο Ράμος αυτός ο αγριάνθρωπος, ο Φλόρος, ο Φλωρούκας με την άρτη ξεβράκωτη που βγαίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε με τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών ρε. Είδα και κάτι φωτογραφίες από κάτι δικές μας τώρα. Ο μπαμπάς να είναι στο νοσοκομείο και άλλοι να πούμε εν πάση περιπτώσει να μην ανοίξει το στόμα μου. Τι είναι αυτό ρε με τις ξεβράκωτες αυτές. Είναι το lifestyle του ποδοσφαίρου και αυτό μετράει. Είναι, μετράει. Το ποια είναι η πιο ωραία γκόμενα, ας πούμε, η πιο ωραία παρουσία. Αυτά τα γουρνόχυλα που κάνουν όλες οι που βγαίνουν, τα δείχνουν δηλαδή. Και αυτά λέει τους χαιρετισμούς, λέει στον μπαμπά μας είναι στο νοσοκομείο να γίνει καλά και ήταν πάση περιπτώσει. Και λέω τώρα, εκείνος δεν είναι άγριος. Πώς δεν είναι. Αλλά προστατεύεται, εντάξει, εκείνος προστατεύεται, όπως και ο Πέπε, ας πούμε, αν το θυμάσαι, που έπαιζε και αυτό στόπερ στην... μαζί με τον Ράμος που ήταν τα δύο στόπερ στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Και αυτός να πούμε ήταν στο ψαχνό, ο Πορτογάλος. Ναι. Ναι, έχει λοιπόν εκεί... τέτοιους, άρα έχει τέτοιους. Δηλαδή έχει, ο δικός μας ο Παυλάρας, που σε κάθε μαρκάρισμα έβρισκε αστράγαλο. Δηλαδή έναν τέτοιον δεν βρήκανε ρε. Ένα έχουμε το Μάτος ρε φίλε. Έλα ρε εσύ τώρα. Τώρα. Το κάθετο αυτό είναι για κόκκινη κάρτα. Δηλαδή δεν έχει την ταχύτητα και γυρίζει και βαράει αγωνιές. Πάρε την κόκκινη κάρτα, βγες έξω. Ο Παυλάρας άμα δεν γύριζε το μυαλό του να ρίξει την μπουνιά στα ίσα, δεν τον αποβάλανε. Και το κάθε του μαρκάρισμα ήταν αστράγαλος. Η μεγαλύτερη εικόνα που έχω από τον Παύλο Γκαρσία, φίλε Γιώργο, ξέρεις ποια είναι. Είμαι μέσα στο Χαριλάου, το Χαριλάου βράζει σε ένα πάω Κάρης. Εγώ είμαι μουλοχτός εκεί πέρα μέσα. Και πώς ξαφνικά ο Γκαρσία, ο Νάτσο του Άρη, τον κάνει ένα δολοφονικό ό,τι κουφάλα εδώ είμαι κι εγώ. Ναι, και σηκώνονται και οι δύο ρε φίλε εκείνη την ώρα. Και είναι τα πρόσωπα, μούτρο με μούτρο. Αν τη θυμάμαι, δεν υπάρχει τέτοιο σέντερ μπακ για τον ΠΑΟΚ. Το θυμάσαι τον Άσο Γκαρσία. Εκεί αυτοί είχαν λέει προηγούμενα από κάτω, από τη Λατινική Αμερική οι δυο τους. Και στο πρώτο... Είχε γίνει ένα περιστατικό στη Λατινική Αμερική. Είχαν μαλώσει μέσα στο γήπεδο και μετά τους βγάλανε για να κάνουν παιδί μου αυτό το κοντρόλ που κάνουν για αν είναι με, πώς το λένε, έχουν πάρει αναβολικά και τέτοια. Το παρισμένοι. Λοιπόν, και εκεί που πάνε να δώσουν ούρα να πούμε κάτι έγινε και το σπάσανε το μικροβιολογικό. Δεν έμεινε καρέκλα για καρέκλα, λέει εκεί αυτό πέρα. Αυτούς τους ποδοσφαιριστές γουστάρω. Πολύ ωραίος ήταν εκείνος. Αυτοί οι Γιώργο δυστυχώς πεθαίνουν όπως πεθαίνει και το παλιό το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο της αλάνας που λέγαμε και της προσωπικότητας του κάθε ποδοσφαιριστή.
Δυστυχώς αυτό το ποδόσφαιρο που προσέφερε θέαμα και πάθος στα πλήθη πεθαίνει, γιατί οι ποινές είναι αυστηρές. Το ποδόσφαιρο έχει στρατηγική πλέον. Ο κάθε ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα, μέσα στο γήπεδο. Μπαίνει σε καλούπια. Έτσι λοιπόν, φίλε Γιώργο, εσύ το ποδόσφαιρο αυτό που είδες με το ποδόσφαιρο της νέας γενιάς είναι κλάσεις διαφορετικότερο. Ναι. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές ακόμα και η κάθε ομάδα φυσικά μπορεί να μην έχει 11 μέσα. Εγώ είδα ομάδα που είχε 11 τέτοιους μέσα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, βρες δύο, ρε φίλε, βάλε μέσα. Αλλά λέω, ήταν και τα δεδομένα διαφορετικά. Ναι, γι' αυτό σου λέω, δεν έχεις 11 τώρα, βάλε δύο. Βάλε και δύο τσαμπούκια μέσα, ρε φίλε. Χρειάζονται. Αυτό που έλεγε ο Πελέ στην απόδραση των 11, ότι μου δίνεται την μπάλα από την άμυνα, περνάω 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 και βάζω γκολ, αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν λέω, υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά καμιά κλωτσιά και καμιά μπουνιά, καμιά γκονιά, κανένα ξέρω. Εδώ στα, εδώ στα σεμινάρια, ας πούμε, που παρακολούθησα, το πρώτο πράγμα το οποίο λένε στους προπονητές ή λένε, ξέρω εγώ, στα παιδιά, είναι το fair play. Δηλαδή, προστάτευσε τον συνάδελφό σου. Μη του κόβεις το ψωμί, παραδείγματος χάρη. Δείξε ότι είσαι ανώτερος ποδοσφαιριστής, δείξε ότι είσαι ανώτερος άνθρωπος. Μη δημιουργείς, μη χτυπάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, αντιαθλητικά. Παίξε το ποδόσφαιρο με το μυαλό σου και όχι με τα πόδια σου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια σλόγγαν τα οποία βγαίνουν στα μικρά παιδιά, τα οποία, ξέρεις, είναι διαφορετικά με την παλιά τη. Πάει το ποδοσφαιράκι. Ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν τους αφήνουν να κάνουν παραπάνω ενέργειες, θέλει μπάλα να παίζεται γρήγορα, δεν θέλει μπάλα να είναι στα πόδια του κάθε αθλητή. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, φίλε Γιώργο, με τη δικιά σου εποχή την παλιά δεν συμβαδίζουν καθόλου. Να είσαι καλά, το άλλο Σαββατοκύριακο 9 η ώρα exactly θα είμαστε εδώ και με Νίκο Απογιαννιτσά να κάνουμε ωραίες καλοκαιρινές συζητήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο τον Νίκο και όλους τους φίλους που επικοινωνήσαν. Ευχαριστώ Γιάννη Ζάτση, ο οποίος είναι εδώ στην τεχνική επιμέλεια. Ευχαριστώ το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματα και για τα αυτά που με έχουν φέρει εδώ πέρα να τα πάμε, να τα επεξεργαστώ και θα απαντήσω σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και τα κοσμήματα Τζίτζιλα, Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στο πρώτο όροφο, CFD Carpets Κολοκυθάς που μπορείτε στο 2310 762 164 να κλείσετε ραντεβού για να παραλάβουμε τα γαλιά σας. Όλες οι τηλεοράσεις βλέπω, παίκτης της Τουλούς και επίσημο Κουλούρης, ο Αντένα, το Open, όλα τα, το Skype που έχει αθλητικές, όλοι με τον Κουλούρη ασχολούνται. Το πρώτο σκορ του ελληνικού πρωταθλήματος, κύριε Λουτσέσκου, που δεν είχε θέση έστω και για τρίτο σέντερφορ στον ΠΑΟΚ, έχεις εκεί το Σβιτεύσκι. Κράτησε το να θέλω να δω πόσα γκολ θα βάλει στη Γαλλία ο Κουλούρης και πόσα θα βάλει ο Σβιτεύσκι ή αυτό που θα φέρεις. Και από ό,τι μαθαίνω ψάχνεις να βρεις και δεξί εξτρέμ που έχεις 5. Φέρε και ένα δεξιμπάκ ακόμα για να μπαίξει ο Λίριτζης. Χτύμα πτάγραφα στο Χορτιάτι. Εφέτος Λουτσέσκου, να ξέρεις, θα περάσεις από μικροσκόπιο. Κάνε το καλό και εμείς εδώ θα είμαστε. Αλλά αν συνεχίσει το τροπάρι αυτό, θα μας βρεις τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί από εκεί και πέρα είμαστε ντουμπεϊκοί όλοι, όπως κάνουν όλοι, γιατί θα βρεις τρόπο μετά να μας λες ότι εμείς φταίμε άμα δεν πάνε καλά. Εμείς ευχόμαστε να δυναμώσουν τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, ο Άρης πάει μια χαρά, ο ΠΑΟΚ υπάρχει ένα τέλμα αυτές τις μέρες. Είμαι σίγουρος ότι, όπως είπε, ξέρεις τι είχε γίνει. Όταν θάψανε τον Χριστό μετά τη Σταύρωση, πήγαν οι Φαρισαίοι και πιάσαν τον Πόντιο Πιλάτο, του λέει, άκου να σου πω κάτι, έχουμε μάθει ότι οι μαθητές του Χριστού και κάτι οπαδοί το βράδυ θα πάνε τον πάρουν από τον τάφο και θα λένε ότι αναστήθηκε. Οπότε βάλε εκεί πέρα φρουρά να μην βρούμε κανένα μπελά και μας τον κάνουν ήρωα. Ξέρεις που σ' απάντησε ο Πόντιος Πιλάτος? Έχουν συγνώσει οι φύλακες. Ξέρουν, τα ξέρουν αυτά οι φύλακες. Λοιπόν,
Τα ξέρετε φύλακες. Προσέξτε με την πάθετε όπως την πάθανε οι Φαρισαίοι και οι Ρωμαίοι με τον Χριστό που τα πήγανε το πρωί, βρήκανε, τι βρήκανε, δεν τον βρήκανε, την είχε κάνει τώρα, τον πήρανε, την έκανε, ανελήφθη στους ουρανούς, ποιος να ξέρει τι έγινε. Εγώ πάντως τον αγαπάω τον Χριστό, Χριστός Ανέστη, γεια σας.